Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή NSTV Live μέσα στη ζέστη. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Δημήτρης Οβέτας από την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί μου ευγενική συμπαρουσιάστρια, η δημοσιογράφος η Άννα Ιστεργίου. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ, Άννα. Ευχαριστώ και η Βέτα που είστε μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Άννα, έχουμε έναν άνθρωπο μαζί μας ο οποίος δεν έχει εκλεγεί τη δεύτερη τετραετία, έχει όμως γαλόνια της κυβέρνησης της προηγούμενης από το 2015 μέχρι το 2019. Μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα, μια δύσκολη περίοδος και για εκείνη την κυβέρνηση, η οποία αντιμετώπισε ούκο λίγες καταστάσεις, με τα λάθη της και η ίδια, με τα θετικά της και η ίδια. Αν δεν διαφωνείς, να μας κάνει μια κριτική πρώτα απ' όλα για εκείνη την περίοδο του 2015-2019, κύριε Βέτα. Τι πήγε καλά και τι πήγε άσχημα. Να κρατήσουμε τρία σημεία από το καθένα για να κάνουμε φόκους σε κάποιο πράγμα. Ναι. Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Η χώρα τότε δεν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα της, το δεύτερο πρόγραμμα της, το οικονομικό της πρόγραμμα. Είχε τη δυσκολία επίσης να μην έχει ρυθμίσει το δημόσιο χρέος της. Ήταν λοιπόν μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης, τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας εκείνη την περίοδο ήταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν θα μιλήσω με νούμερα, γιατί νομίζω τα νούμερα κουράζουν τον κόσμο. Πάντως υπήρχε μια τεράστια δυσκολία ακόμη και να πληρωθούν συντάξεις και μισθοί του Φλεβάρι, αν όχι του Φλεβάρι του Μάρτιου μήνα. Τότε ήταν η περίοδος που συζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση στο Μέιλ Χαρδούβελη, που είχαμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Αναλάβαμε λοιπόν τη διακυβέρνηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Και αυτό νομίζω είναι αντικειμενικό. Όποιος και να ήταν, ακόμη και η κυβέρνηση Σαμαρά να συνέχιζε, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Έπρεπε λοιπόν εκείνη την περίοδο να συμβούν δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να συμβεί ήταν να βρεθεί χρηματοδότηση για να μπορέσει η χώρα να συνεχίσει και να μπορέσει να πληρώνει τους μισθούς της, τις υποχρεώσεις της. Έτσι, δεν είχε ακόμα ρυθμίσει το χρέος της, οπότε είχε να πληρώσει τόκους και χρεολύσια, αρκετά δισεκατομμύρια για το έτος 2015 και 2016 και τα επόμενα δύο χρόνια. Έπρεπε να ρυθμίσει το δημόσιο χρέος της για να μπορέσει η χώρα να σταθεί και να μπορέσει σιγά-σιγά να βγαίνει στις αγορές για να βρει φτηνότερο χρήμα, δεν θα πω φτηνό χρήμα. Δεν ήταν αρκετά φτηνό το χρήμα τότε, αλλά φτηνότερο χρήμα από ό,τι δανειζόταν. Και έπρεπε λοιπόν να διαπραγματευτεί ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο θα είχε, το οποίο έπρεπε να στηριζόταν, κατά τη δική μας άποψη τότε, στα χαμηλότερα πλεονάσματα. Mm-hmm. Για να υπάρχουν λοιπόν περισσότεροι χώροι δημοσιονομικοί, περισσότερα χρήματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, για να αποπληρώνονται οι υποχρεώσεις της χώρας και για να ρίχνονται σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά περισσότερα χρήματα στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην παραγωγή της χώρας. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Όποιος νομίζω ισχυριστεί ότι εκείνη η περίοδος έχει μόνο καλά ή μόνο κακά, νομίζω ότι έχει λάθος οπτική γωνία. Προφανώς ξεκινήσαμε τη διακυβέρνηση πιστεύοντας και το 2014, πιστεύοντας ότι η Ευρώπη, ικανοποιώντας την αλληλεγγύη της, ικανοποιώντας και τον ιδρυτικό της ρόλο, θα στεκόταν αλληλέγγυα και αργό στην προσπάθεια της χώρας, να όμως που δεν στάθηκε. Και δεν στάθηκε με έναν τρόπο πάρα πολύ σκληρό. Αναγκαστήκαν λοιπόν, για να τρέξω λίγο τους χρόνους, να μην το πηγαίνουμε μήνα-μήνα, να συμβιβαστούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε πολλά σημαντικά στοιχεία μέσα του, αλλά και πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία. Το σημαντικό ήταν ότι, και αυτό αποδείχθηκε τον Αύγουστο του 2018, ότι τελικά το πρόγραμμα έκλεισε. Η χώρα βγήκε από την υποχρέωσή της, από το μνημόνιό της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κλείσαν όλες οι πληγές εκείνης της περίοδου. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν πληγές που πρέπει να κλείσουν και για τα επόμενα χρόνια θα παλεύει η χώρα για να κλείνει πληγές εκείνης της περίοδου. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε, για να είμαστε απολύτως λογικοί άνθρωποι, ότι μια χώρα όταν έχει 330-335 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, το οποίο αγγίζει το 185% του ΑΕΠ σου, δηλαδή ότι χρωστάς 18,5 ευρώ αν τη χρονιά βγάζεις 10, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος. Mm-hmm. Νομίζω ότι καταφέραμε αρκετά πράγματα. Η επόμενη περίοδος είχε σκληρά πράγματα για σημαντικές επαγγελματικές ομάδες. Όντως, ο κόσμος είχε απολύτως δίκιο να παραπονιέται ότι πραγματικά υπήρξε μια φορολογία σε αρκετές περιπτώσεις η οποία ήταν ακόμη και δυσβάσταχτη. Mm-hmm. Έτσι. Όμως το θα έλεγα ο και ταξική, αν μου επιτρέπετε, ήταν πολύ στη μεσαία τάξη. Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Ταξική δεν θα το έλεγα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, δουλεύει και βγάζει 30.000 εισόδημα το χρόνο, δεν ανήκει σε άλλη τάξη. Mm-hmm. Μην γελιόμαστε. Mm-hmm. Η χώρα δεν έχει άλλωστε για πολλές τάξεις. Με την είσοδο των μνημονίων, φτωχοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης.
Εάν κάποιος τώρα, ξέρετε, χωρίζει τις τάξεις ανά 10.000 ευρώ, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει 20.000-30.000 ευρώ το χρόνο, αν θεωρούμε αυτόν τον άνθρωπο μεσαία τάξη, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος δανείζεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία από το τραπεζικό σύστημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε περιουσιακά του στοιχεία και έχασε μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του, μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής του θέσης και της ισοδηματικής του θέσης όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, δεν ήταν ταξικό, δεν θα συμφωνήσω. Αν και ακούστηκα. Όχι στοχευμένα. Εκεί υπήρχε ο όποιος πλούτος, και εγώ αυτό εννοώ. Θα σας πω το εξής. Χτυπήθηκε πάρα πολύ στα δύο πρώτα μνημόνια το εισόδημα των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων, των μισθωτών, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Η χώρα όμως έπρεπε να βγει από το μνημόνιο. Δεν θέλω να ακουστεί κοινικό αυτό, ότι αυτή ήταν η απόφαση. Απλά ότι έπρεπε να βρεθεί αυτός ο χώρος. Ο δημοσιονομικός, το χρήμα για να μπορέσουμε. Χτυπήθηκε όντως ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης. Και αυτό, ναι. Θα ήθελα να πω το εξής όμως. Ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής επικράτειας είναι, και εσείς έχετε αυτή τη γνώση, διότι προέρχεστε από το γεωπονικό χώρο, είναι το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και εκεί είδαμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε ελλείμματα τα οποία δημιουργούνται όχι από το θέμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, εξακολουθεί η χώρα να φέρνει γάλα, εξακολουθεί να φέρνει κρέας, εξακολουθεί να φέρνει αυτοκίνητα. Δεν μιλάμε δηλαδή για τη βιομηχανία της, που ούτως ή άλλως δεν έχει ανεπτυγμένη βιομηχανία, αλλά και πράγματα που θα μπορούσαν να παραχθούν εδώ. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου πήγαινε αναπεριφέρεια το πράγμα. Όμως αυτά δεν τα είδαμε να υλοποιούνται έτσι όπως έπρεπε να υλοποιηθούν. Θα σας πω γιατί. Εγώ έχω μια διαφωνία σε αυτό, όχι με αυτό που λέτε. Έχω μια διαφωνία με τον τρόπο που πολλές φορές αντιμετωπίζεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και θα γίνω αμέσως κατανοητός. Νομίζω ότι ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με όρους δανείων, με όρους ΕΣΠΑ, με όρους χρηματοδότησης, με όρους φορολογίας. Προφανώς και είναι εξαιρετικά σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι όμως αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με μια κουβέντα που είχαμε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος μου είπε το εξής. Έχουμε χρόνο, έτσι μπορώ να. Ωραία. Μου λέει, Δημήτρη, ξέρεις ότι στην περιοχή της Μαθίας, όταν οι νέες ποικιλίες των κερασιών οριμάζουν από μέσα προς τα έξω. Με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην έχουν την δυνατότητα ή την τεχνογνωσία για να δουν τις φάσεις ορίμανσης, έτσι ώστε να πετυχαίνουν με τις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές παρεμβάσεις τα καλύτερα αποτελέσματα. Και μου είπε το εξής ο άνθρωπος, ότι εμείς που λέμε κεράσια για παράδειγμα στη Ρωσία 4,5-5 ευρώ το κιλό και πάντα το αντιλαμβανόμαστε στο μέγεθος και στο πόσο τραγανό είναι. Εμείς που λέμε με διάφορες αναλύσεις κάναμε κάποιες έρευνες και είδαμε το εξής, ότι σε συγκεκριμένες φάσεις ορίμανσης υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών και αντικαρκυνικών συστατικών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αυτό το κεράσι με βάση την έρευνα που έχει παραχθεί ήδη στα ελληνικά πανεπιστήμια, και θα σας πω που είναι η διαφωνία μου μετά. Με βάση λοιπόν την έρευνα που έχει παραχθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες ερευνητές, αυτό το κεράσι δεν θα πουλιόταν μόνο στην Ρωσία με 4,5 ευρώ, αλλά σε αγορές πολύ σημαντικές, εννοώ σε αγορές οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερα. Ως φάρμακο. Ως φάρμακο, έτσι ακριβώς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση έχει ενσωμάτωση της υπεραξίας. Και η χώρα βεβαίως κάνει βήματα, είναι κακό να λέμε ότι δεν κάνει βήματα, όμως δεν κάνει τα βήματα που πρέπει γιατί δεν ενσωματώνουμε την επιστήμη στην παραγωγή. Την τεχνογνωσία, την τεχνογνωσία δηλαδή, στην παραγωγή. Εγώ θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ στο επόμενο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από την γενική οριζόντια πολιτική, η οποία θα λέει πάμε να κάνουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να υπάρχουν και οι κάθετες πολιτικές, οι οποίες να αφορούν το κεράσι, να αφορούν την κτηνοτροφία μας, να αφορούν την προβατοτροφία, να αφορούν τη φέτα μας, να αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Όχι αυτή τη φορά με πολύ μεγάλα λόγια, κύριε Πετρόπουλε, mm-hmm. κύριε Στεργίου. Δεν χρειάζονται πολύ μεγάλα λόγια αυτή τη φορά. Χρειάζονται συνεπή λόγια, λόγια όμως δουλεμένα σε χαρτί, με μολύβι και χαρτί που λέω εγώ, ενσωματωμένη πλέον η επιστημοσύνη, για να μπορέσει και όποιο πολιτικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό με ενδιαφέρει εμένα, αυτό υπηρετώ, να μπορέσει να παράξει πραγματικά πολιτική από την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται, ξέρετε, η πολιτική με βάση ένα οργανόγραμμα παλιό που έχουν τα κόμματα, παλιούς υπουργούς, βουλευτές, οργανώσεις των κομμάτων. Χρειαζόμαστε την επιστημοσύνη και χρειαζόμαστε να μετριόμαστε πάντα με τον ίσιο μας και να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε για να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει πράγματα, να μην απογοητεύεται. Γιατί κάναμε μια κουβέντα πριν ότι η αγροτική παραγωγή δεν συνοψίζεται, δεν συμπυκνώνεται μόνο, ξέρετε, στο πετρέλαιο ή στην φορολογία. Υπάρχουν
παραγωγές οι οποίες πραγματικά μπορούν να αποδώσουν και μπορούν να κάνουν την παραγωγή εξωστρεφή, να βγάλουν τα προϊόντα μας έξω, να παραμείνει ο νέος αγρότης. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τη μελέτη σήμερα, πώς αυτός ο άνθρωπος θα παραμείνει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κουβέντα. Ακόμα και να συζητήσουμε... μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, λοιπόν. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα και που, εν πάση περιπτώσει, είχε και προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση. Γιατί από το ΣΕΤΕ ξέρουμε ότι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ θα ήθελα να ξέρω και την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον τουρισμό, ο οποίος πήγε πολύ καλά. Ήταν από τα κομμάτια που ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε πάρα πολύ καλά, παρόλο που η κυρία Κουντουρά ήταν του ανέλα, αλλά μετά ενσωματώθηκε. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας και για αυτό το πράγμα, γιατί ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι απλώς και μόνο ένα κομμάτι των υπηρεσιών. 20% του ΑΕΠ. Είναι 20% του ΑΕΠ. Και ενδεχομένως σε σχέση με την αγροτική παραγωγή να ήταν και πολύ παραπάνω. Είναι πολύ περισσότερο. Εμπλέκει πάνω από 60 οικονομικές δραστηριότητες. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι τα καθαρά έσοδα του τουρισμού το 2019 ήταν 18,5 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό περίπου μαζί με την αγροτική παραγωγή συγκεντρώνει κοντά στο 22, 23, 24 δισεκατομμύρια, μια πολύ μεγάλη μάζα οικονομική, η οποία όμως πού πάει, τι μοντέλο έχουμε σήμερα. Έχουμε το μοντέλο των μεγάλων νησιών μας, συγκριτικό πλεονέκτημα, οι παραλίες της Σαντορίνης και της Μυκόνου. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, υπάρχει ένας κόσμος στην Υδρόγειο, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα και για άλλους λόγους. Θέλετε να κάνω μια κουβέντα για τον τρόπο που έχουμε βελτιώσει τους αρχαιολογικούς χώρους όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι μια θλιβερή κουβέντα. Και νομίζω να ντρεπόμαστε όλοι μας αν την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έχουν βελτιωθεί. Δεν έχουν βελτιωθεί, βεβαίως. Θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα για το αν οι θερμοπύλες, νομίζω μέσα στους τρεις πρώτους παγκόσμιους προορισμούς, πόσο έχει βελτιωθεί. Ξέρει ο ένας πολίτης που περνάει όταν πηγαίνει από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, πού είναι αυτός ο χώρος. Εάν ξέρετε, πάμε μαζί, γιατί εγώ βρίσκομαι στη Θεότητα, κατάγομαι από εκεί. Αν πάμε, ξέρετε, και περπατήσουμε στον χώρο αυτό, νομίζω στους 100 ανθρώπους 99 θα κάνουν λάθος. Θα χτυπήσουν στην πλάτη κάποιοι, θα πούν παιδιά, δεν είναι από εδώ ο χώρος, αρχαιολογικός είναι από εκεί. Άρα το έμεσο τουριστικό προϊόν μας λες ότι δεν έχει αναπτυχθεί. Πιστέψαμε, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Στεργίου, στον αρχαιολογικό μας πλούτο. Στον ιστορικό τουρισμό. Mm-hmm. Δεν το πιστέψαμε. Μπορεί να έχουμε τσιτάτα, να κάνουμε μελέτες, να συζητάμε ώρες. Δεν το πιστέψαμε. Δεν το επενδύσαμε. Από τη δική μου λοιπόν αυριανή κυβέρνηση. Γιατί πρέπει λίγο και να προβοκάρω κάποιους ανθρώπους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση για να μην έχουν άγχος πολλοί άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αναβαθμίσουμε αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί ξέρετε, έρχεται ένας κόσμος από όλη την Ιφίλιο και γι' αυτό δεν έρχονται όλοι να κάνουν μπάνια στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Το προηγούμενο ΕΣΠΑ κατασπαταλήθηκε πραγματικά, ή μάλλον για να είμαι έτσι και πιο μετριοπαθής, χρησιμοποιήθηκε, καταναλώθηκε από 5-6-7 μεγάλα τουριστικά σχέδια. Δεν έγινε καμία ανάπτυξη τουρισμού στην ενδοχώρα. Θα σας πω. Ναι, κάναμε πράγμα. Στην ενδοχώρα. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δεν μπορεί αυτό το μοντέλο πια να παράξει απολύτως τίποτα. Μπορεί να δίνει στη χώρα κάποια αρκετά δισεκατομμύρια, αλλά σήμερα η πανδημία τα αφαίρεσε. Αύριο μεθαύριο μπορεί κάτι άλλο να τα αφαιρέσει. Άρα θέλω να σας πω ότι ο τουρισμός δεν αφορά μόνο τα νησιά μας. Αφορά όλη την ενδοχώρα. Φυσικά. Αν ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια πολλά χρήματα των ΕΣΠΑ ή των Ευρωπαϊκών Πολιτιλίων πηγαίναν και στην αναβάθμιση, ξέρετε, των πολύ σημαντικών οικισμών που έχουμε, πετρόχτιστων κτλ. Θα μιλάγαμε για ένα τουρισμό πολύ πιο διευρυμένο, πολύ πιο βελτιωμένο και πολύ πιο, θα έλεγα, βαθύ, ο οποίος δεν θα επηρεαζόταν τόσο πολύ αυτά τα πράγματα. Δημόσιες επενδύσεις μας λέει, έτσι. Ουσιαστικά δημόσιες επενδύσεις. Δεν γίνεται, κύριε Πετρόπουλε, διαφορετικά. Ναι. Η δημόσια επένδυση είναι η άμαξα πάνω στην οποία θα βάδισει η χώρα. Ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Μπορεί να είναι και κίνητρα όμως, έτσι. Αυτό που λέτε μπορεί να περιλαμβάνει και κίνητρα. Ότι ξέρεις ότι θα πάει σε χι τουριστικές ζώνες, όπου αυτές οι ζώνες μπορεί να είναι Α, Β, Γ, δεν τις έχω αναπτύξει. Άρα λοιπόν πάω σε περιφερειοποίηση. Η περιφερειοποίηση μου φέρνει τουρισμό, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι μειονεκτούν τουριστικά, δηλαδή είδαμε, ας πούμε, το προηγούμενα χρόνια το θαύμα της Μεσσηνίας, όπου χτίστηκε ένα ξενοδοχείο. Υπήρξαν αντιρρήσεις και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί να γίνει αυτό, φυσικά. Διότι τα γκόλφ, η αλήθεια είναι ότι υποβαθμίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται. Εγώ θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Αλλά πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί πολλές φορές
όταν έγιναν μελέτες τουριστικές, είδανε όλοι ότι χρειαζόμαστε μονάδες πρώτες και δεύτερες για να μπορέσουν να μαζέψουμε και τουρισμό ο οποίος έχει μία ποιότητα και θα έρθει πίσω και θα αφήσει και κάποια χρήματα για τις τοπικές κοινωνίες. Εγώ θα σου πω το εξής. Θα ήθελα να κάνω ένα πείραμα. Και το έχω σε πάρα πολλούς φίλους και το συζητάμε με κάποιοι άνθρωποι. Θα ήταν το πείραμα, ξέρετε, στην περιφέρεια, η οποία θα μοίραζε τα λεφτά τα οποία θα είχε στη διάθεσή της. Εάν ο κόσμος έβλεπε τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται τα χρήματα, ανά δήμο, ανά έργο, ανά ενότητα, θα καταλάβαινε και θα έχει ο ίδιος μια πραγματική εικόνα για το πώς τα χρήματα αυτά δεν πιάνουν τόπο. Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ξέρει ότι τα χρήματα τα οποία διαθέτει η περιφέρεια πάνε εδώ ή εκεί. Για να καταλάβει ότι πραγματικά αυτό στην περιοχή του δεν θα απολαύσει ένα έργο, γιατί θα γίνει ένα έργο δίπλα του το οποίο είναι στρατηγική σημασία. Άρα λοιπόν θα κάνει λίγο υπομονή μέχρι να έρθει η σειρά του. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη της χώρας και την τουριστική ανάπτυξη είναι η αδιαφάνεια. Και όχι μόνο η αδιαφάνεια, αλλά και η έλλειψη ανάγκης λογοδοσίας στη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, διαπερνά το σύνολο της. Τώρα μιλάμε για την κατηγορία παγκάκια, ας πούμε, σκόηλ ελικίκου. Και γι' αυτό μιλώ, αλλά μιλώ γενικότερα για το ότι όταν μοιράζονται τα χρήματα, πρέπει ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν πάντοτε έτσι, κύριε Βέτα. Άλλαξε κάτι. Θα σας πω, πάντα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Εάν συνεχίσουν όμως τα πράγματα να λειτουργούν όπως λειτουργούν μέχρι τώρα, νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης, η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη, δεν θα απολαύσει απολύτως τίποτα. Άρα χρειαζόμαστε διαφάνεια πάνω απ' όλα στη χρήση του. Και σας το λέω αυτό γιατί σας είπα πριν ότι ένα τεράστιο ποσό των ΕΣΠΑ, του προηγούμενου πακέτου ΕΣΠΑ, χάθηκε σε 6-7 μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Τουριστικά. Δεν απόλαυσε κανείς τίποτα. Εμείς έχουμε στοιχειώτη, δεν έχουμε στερεά Ελλάδα, μάλλον έτσι. Έχουμε την Αράχο, έχουμε Θερμοπύλες, έχουμε Γοργοπότα, έχουμε ιστορικά σημεία. Όλα αυτά, αν δεν τα αναπτύξεις, αν δεν τα συνδέσεις με τον αγροτουρισμό, αν δεν τα συνδέσεις με τον εκεί τοπικό τουρισμό, με τα τοπικά προϊόντα, δεν πρόκειται ποτέ να απολαύσεις. Είπε η κυρία Στεργίου πριν από λίγο για τα μεγάλα έργα, τα επενδυτικά. Εγώ χαίρομαι να γίνονται επενδυτικά έργα. Χαίρομαι όμως και το εξής. Πολλοί φαντάζονται για παράδειγμα στις Θερμοπύλες να γινόταν ένα ξενοδοχείο πεντάστερο στο οποίο θα ερχόντουσαν άνθρωποι να μένουν με 500, 300, 400 ευρώ δωμάτια. Φανταστείτε λοιπόν ότι η μεγάλη πηγή, το νερό, δηλαδή το γεματικό νερό των Θερμοπυλών, να πήγαινε σε κάθε μικρό ξενοδοχείο των Θερμοπυλών. Ξέρετε τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε πραγματικά μικρομεσαία ανάπτυξη. Μεγάλη αναβάθμιση. Και όχι μόνο αναβάθμιση, κύριε Πετρόπουλε, το χρήμα δεν θα πήγαινε σε δύο τσέπες, δεν θα πήγαινε σε δύο τρεις μεγάλους επενδυτές, θα πήγαινε σε 1,000-2 ανθρώπους περιοχής, οι οποίοι θα είχαν ένα διόροφο, ένα τριόροφο, στο οποίο θα είχαν μέσα στα μπάνια τους το γευματικό λουτρό, το γευματικό νερό. Οπότε λοιπόν θα γινόταν διάχυση του χρήματος σε χιλιάδες κόσμου, αντί να καταλήξουμε σε. Και το μεγάλο ερώτημα βεβαίως, το οποίο πάντα πρέπει να αγγίζουμε, γιατί πρέπει πάντα να αγγίζουμε για την εργασία, φαντάζομαι ένα μοντέλο ανάπτυξης τουριστικής, όπου το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό θα είναι παιδιά τα οποία θα προέρχονται από τις δικές μας τουριστικές σχολές. Δεν είναι δυνατόν μεγάλα ξενοδοχεία σήμερα να μην έχουν το 60, 70, 80% προσωπικού ανθρώπου. Μετά για ευρώ την ώρα και βέτα φεύγουν στο εξωτερικό, διδάθονται. Κύριε Πετρόπουλε, και δεν είναι φετινό το τουρισμό. Νομίζω ότι αυτό έφτασε η ώρα, νομίζω ότι η χώρα να συζητήσει τη διασύνδεση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή και την αύξηση των μισθών των ανθρώπων. Δεν μπορεί σήμερα λοιπόν να μιλάμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις οι οποίες πληρώνουν 450 και 500 ευρώ τον κόσμο. Δεν γίνεται λοιπόν να ξοδεύονται. Αλλά αυτή είναι ευθεία παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα. Είναι δύσκολο το μοντέλο αυτό να το δεχτεί ένα επιχείρημα. Καθόλου ευθεία παρέμβαση δεν είναι. Το κράτος έχει τη δουλειά του, το οποίο πρέπει να νομοθετεί και να διασφαλίζει το ιδιωτικό επίπεδο του κόσμου. Στο πλαφόν. Και να πει στο πλαφόν και να πει. Όχι στο ταβάνι. Όχι στο ταβάνι, αλλά δεν μπορεί ένα κόσμο να γίνει. Χάσαμε 10 χρόνια μέσα στα μνημόνια για να μπορέσουμε να αυξήσουμε 100 ευρώ και 120 ευρώ το κατώτατο μισθό. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, φτάσαμε 10 χρόνια η χώρα να παλεύει για να μπορέσουν μεγάλες ΑΕ, μεγάλες ΕΠΕ, μεγάλες εταιρείες μεγάλα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν και πολύ μεγάλα κέρδη και μπορούν να πληρώσουν αυτό το μισθό, να συζητάει η χώρα σήμερα εάν θα επιβαρύνει ο Τσίπρας ή αν θα επιβαρύνει ο ΣΥΡΙΖΑ με 50-60 ευρώ μισθό την εταιρεία ανεργαζόμενη. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε ως χώρα. Εμείς θέλουμε υγιείς επιχειρήσεις. Θέλουμε επιχειρήσεις οι οποίες να λειτουργούν νόμιμα και με διαφάνεια. Θέλουμε επιχειρήσεις να κάνουν τζίρους, να αφήνουν στο δημόσιο ταμείο χρήματα. Θέλουμε και επιχειρήσεις όμως οι οποίες να πληρώνουν τον κόσμο. Ό,τι πληρωθεί, κύριε Πετρόπουλο, κύριε Στεργίου, στον κόσμο, να ξέρετε την πρώτη μηνός, να ξέρετε ότι στις 10 του μηνός έχει επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο. Έχει επιστρέψει. Είναι τόσο πολύ μεγάλες οι ανάγκες του κόσμου. Κύριε Βέτα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά έχοντας περάσει την εμπειρία της ελευθεροτυπίας, για την οποία χθες είχαμε και πορεία, είσαστε ενήμερος πάνω σε αυτό.
Υπάρχει το εξής θέμα, ότι ο πολίτης αισθάνεται ότι μετά από 10 χρόνια, εμείς τουλάχιστον έτσι αισθανόμαστε και το συζήτησαμε και με τους 850 συναδέλφους. Κάποιοι από αυτούς ήταν εκεί, κάποιοι δεν ήταν, κάποιοι πεθάνανε περιμένοντας. 9 χρόνια λοιπόν μετά, και εμείς δεν έχουμε πάρει τα λεφτά από μία πτώχευση η οποία έγινε πάρα πολύ πίσω, δηλαδή από το 2011. Αυτό σημαίνει ότι και ενώ μας έχει στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση ίσως κάποιους ανθρώπους από το Βελόπουλο που δεν βγάλαν ανακοίνωση, αλλά μας είπαν ότι είμαστε κοντά. Λοιπόν, όλοι μας έχουν στηρίξει, με τη μόνη διαφορά ότι οι τράπεζες δεν κάνουν πίσω. Και έχω φτάσει να αναρωτιούνται και συνάδελφοί μου, και ήταν ένα από τα θέματα που αντιμετώπισε και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διακυβέρνησή του, ναι, ότι οι τράπεζες έχουν φτάσει στο σημείο να είναι πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Και αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού χάθηκε το 2011. Και ότι δεν δικαιώνεται ο πολίτης, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και για τον νομικό μας πολιτισμό. Δεν είναι η μόνη περίπτωση της ελευθεροτυπίας. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις στη χώρα όπου πραγματικά εργαζόμενοι προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους μετά από 9-10 χρόνια. Έτσι. Το πρώτο μεγάλο λάθος από την πλευρά της τότε κυβέρνησης έγινε το 2011. Αλλά αυτό πάει πέρασε. Νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το σήμερα. Προφανώς και είναι η άποψη, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε νοήμονος ανθρώπου, κάθε δημοκράτη ανθρώπου, κάθε Έλληνα πολίτη, νομίζω, ο οποίος νοιάζεται για τον δικό του άνθρωπο, να πιστεύει πως πρέπει οι τράπεζες πλέον να αποφασίσουν. Και οι τράπεζες δεν μπορούν να αποφασίσουν αν δεν πιεστούν. Εδώ θα πω την αλήθεια μου αυτή τη φορά. Όχι σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία. Οι τράπεζες πρέπει να πιεστούν. Δηλώσεις υπουργών, οι οποίες λένε ότι θα πιέσουμε, θα κάνουν, δεν αρκούν, κυρία Στεργίου. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν αρκούν. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να αναζητηθεί και πρέπει να αναζητηθεί μία πιο ενεργή, πιο έντονη, πιο συντονισμένη, αλλά πιο ενεργή και πιο έντονη παρουσία σύσσωμου του πολιτικού συστήματος. Το θέμα λοιπόν πρέπει να έρθει και να ξανάρθει στη Βουλή και πρέπει να ζητηθεί η πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τη στήριξη όλων των κομμάτων για να λυθεί το τεράστιο αυτό πρόβλημα. 850 άνθρωποι, εκ των οποίων αρκετοί έχουν χαθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπατε, δεν έχουν αυτή τη στιγμή εισόδημα. Είναι εργασιακά του δικαιώματα, είναι τα δικαιώματα του τα δουλευμένα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το πάρει πίσω. Εγώ με τους ανθρώπους πιστεύω ότι κάθε φορά πρέπει να επανερχόμαστε πιο ενεργοί. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρότεινα είναι μια πιο ενεργή, συνολική αναζήτηση του πράγματος από το Κοινοβούλιο. Δεν είναι κακό να ξανάρθει, σωστό, ακόμα και μια μέρα μετά. Ας επιμένουμε σε αυτό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αργός είναι. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση οφείλει να κάνει το βήμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση σήμερα. Οι παρενέσεις του κ. Γεωργιάδη δεν αρκούν. Ούτε εσείς το κάνατε όμως, έτσι, και την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσείς. Επανέφεραν καλύτερες διατάξεις. Επανέφεραμε την διάταξη, όμως εγώ επιμένω στο εξής. Κάθε φορά πρέπει να επιμένουμε όσο γίνεται περισσότερο, όσο γίνεται περισσότερο, όσο γίνεται πιο δυνατά, για να λύσουμε αυτό το θέμα. Και βέβαια, ανακεφαλαιοποιήθηκαν από το εθνικό χρέος οι τράπεζες. Και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά έχουν πάψει να είναι και ιδιωτικές με αυτή την έννοια. Διότι όταν όλος ο κόσμος πληρώνει για τις τράπεζες, αναρωτιόμαστε τελικά αν αυτές οι οποίες δεν ήταν η Τράπεζα της Ελλάδας, δεν ήταν η Εθνική Τράπεζα, μιλάμε για τράπεζες οι οποίες ήταν ιδιωτικές και τις οποίες τις πλήρωσε ο κόσμος. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο επιχειρηματικός κόσμος τώρα, αυτή την περίοδο, που προσπαθεί μέσω τεπίχ, μέσω γεωδοσίας, να πάρει δάνεια και δεν μπορεί να το πάρει. Δεν κάνω μια αντιπολιτευτική, ξέρετε. Δεν έχω έναν αντιπολιτευτικό λόγο με την έννοια ότι. Όχι, είναι γεγονός και δεν κρίνω τα πράγματα τόσο σκληρά και απορρίπτω τα πάντα. Λέω όμως ότι ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει δάνειο με καλούς όρους, με καλές συνθήκες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είτε γιατί οι τράπεζες τον απορρίπτουν. Είναι εκείνο το μικρό, το 10-20% που οι τράπεζες το ζορίζουν. Το άλλο είναι εγγυημένο. Εκεί κολλάει το πράγμα. Ναι, προσέξτε, ακόμη αν θέλετε, θα μπορούσαμε και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο να ζητήσουμε αυτό που ζήτησαν και άλλες χώρες. Να ζητήσω, κ. Μητσοτάκη, αυτό που ζήτησαν και άλλοι πρωθυπουργοί από την Κομισιόν. Νομίζω η Γαλλία το ζήτησε και μία ακόμη χώρα, δεν θυμάμαι ποια χώρα είναι αυτή. Να εγγυηθεί ακόμα και το 100% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί έχουμε το χαρακτηριστικό η χώρα μας να αποτελείται ο επιχειρηματικός κόσμος, να αποτελείται από πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό μικρών, μιλάμε μικρομεσαίων. Ξέρετε, εγώ δεν φοβάμαι τη λέξη. Μικρών, πολύ μικρών ατομικών επιχειρήσεων. Ναι, σε σχέση με τις ξένες είναι μικρές επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Φανταστείτε ότι ο κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ως μικρομεσαία επιχείρηση τη επιχείρηση που έχει κάτω από 200 ή μάλλον έως 250 εργαζομένους. Νομίζω ότι το 99,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι εκεί. Άρα λοιπόν, μην χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό. Η Ελλάδα έχει μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες και κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το αντιμετωπίζουμε και σε αυτό το πεδίο, κύριε Στεργίου, και νομίζω
ότι πρέπει να γίνει μια σημαντική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση προφανώς, γιατί αυτή έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε με τη φωνή μας και με τις δυνάμεις μας. Να πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε αυτή τη στιγμή στη Βουλή το θέμα των 25.000 ευρώ και κατ' εμέ ορθώς το ψήφισε. Αυτό το έφερε η κυβέρνηση. Ήταν μια της πρωτοβουλίες που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε τώρα. Εντάξει, προσωπικά θεωρώ ότι δεν αρκεί, διότι με 25.000 μπορεί να είναι μια ανάσα ανακούφισης, αλλά σίγουρα δεν είναι, δεν λύνει σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει γιγαντωθεί. Εν πάση περιπτώσει είναι καλό. Θα πω όμως το εξής. Υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση και ένα από τα ατού του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος εκλέχθηκε πρωθυπουργός, ήταν δύο βασικά θέματα. Το ένα ήταν το θέμα των επενδύσεων και το άλλο που θα ήθελα να πάμε επίσης εκεί ήταν η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν στο θέμα των επενδύσεων είδαμε ότι μπήκαν κάποιες μπουλντόζες, γκρεμίσαν κάποια κτίρια στο ελληνικό. Από το ΣΥΡΙΖΑ υπόθηκε ότι ναι, μεν γκρεμίστηκαν, αλλά αυτά ήταν με έξοδο του δημοσίου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να περπατήσουν οι επενδύσεις σε αυτή τη χώρα? Θα σας απαντήσω. Θα σας πω την άποψή μου. Καταρχήν να πω κάτι για το θέμα των μικροεπενδύσεων, για το θέμα των μικροχρηματοδοτήσεων. Καλό είναι να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι στη χώρα. Και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό, γιατί και εμείς το είχαμε τότε συζητήσει και είχα και εγώ τις προσωπικές μου, όπως ο καθένας μπορεί να έχει τις προσωπικές του ενστάσεις. Φαντάζεται ο κόσμος λοιπόν ότι ένας άνθρωπος θα πάει αύριο στο πρωί στην τράπεζα να πάρει 25.000 δάνειο. Δεν είναι έτσι. Η χώρα χρειάζεται το μεγάλο, το βαρύ τραπεζικό σύστημα. Αυτά είναι όλα εργαλεία, σημαντικά εργαλεία, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με το μεγάλο, το γενικό σου τραπεζικό σύστημα, το οποίο σήμερα δεν χρηματοδοτεί. Εάν λοιπόν σήμερα η τράπεζά σου, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, δεν χρηματοδοτούν με καλούς κανόνες, πιστεύετε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα θα στηριχθεί με 25 άρια? Πάμε τώρα. Όχι, είναι και η δική μου άποψη. Γι' αυτό το λέω. Σωσίβιο είναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν κρύβω λόγια. Είτε είναι εδώ ή εκεί. Δεν τα κρύβω τα λόγια μου. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος. Πρώτα απ' όλα απαιτεί έναν επιτηρητή. Για το ΤΕΠΗΚ λέμε. Όχι για το ΤΕΠΗΚ, μιλάω για τα 25.000. Υπάρχει ένας επιτηρητής, ο οποίος τοποθετείται και ο οποίος ελέγχει την κίνησή σου, σε συμβουλεύει για την κάθε σου. Μην νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα, τα χρήματα αυτά δίνονται για να αγοραστούν προϊόντα ή εξοπλισμοί αξίας 25.000. Δίνονται step by step, βήμα-βήμα, μέχρι, ξέρετε, χρεώνεστε 5.000, αποπληρώνετε τις 3.000, ξαναπαίνετε άλλες 3.000. Αυτή η ιστορία. Έχοντας υπόψη τη γραφειοκρατία και έχοντας υπόψη και την πολύ αργή κίνηση των τραπεζών, που πολλές φορές αγγίζει, αν θέλετε, και την άρνηση χρηματοδότησης, γιατί να πω και το εξής, ότι εδώ δεν έχει οριστεί ακόμα το επιτόκιο. Mm-hmm. Έχει οριστεί το επιτόκιο, πρώτον. Και δεύτερον, ξέρετε, οι τράπεζες πάντα χρησιμοποιούν εργαλεία χρηματοδοτούμενα για το ελληνικό δημόσιο για να πουλήσουν δάνεια και προϊόντα δικά τους, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο επιτόκιο. Mm-hmm. Πας λοιπόν στην τράπεζα και λες: γεια σας, ήρθα να πάρω το Ταμείο Οικειοδοσίας ή να πάρω το ΤΕΠΗΚ 2. Σου λέει: δεν έχουμε, τέλειωσε. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το πάρεις, αλλά μπορείς να πάρεις ένα δικό μας πρόγραμμα. Το ΤΕΠΗΚ 1 τέλειωσε. 40, ναι. 40, το 2, ναι. 40% παραπάνω επιτόκιο. Άρα θέλω να σας πω ότι η παρέμβασή μας πρέπει να γίνει στις τράπεζες. Έτσι. Και επειδή είμαστε σκαριά τώρα. Σα καριάνω ότι είναι τα πρώτα βήματα. Αποχαιρετικού κώδικα. Θα πω και γι' αυτό βεβαίως και χρωστάω μια απάντηση για κάτι άλλο. Τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα, στα σκαριά βέβαια, στα γεννητούρια είναι, χρειάζεται εδώ πολύ σημαντική παρέμβαση και παρακολούθηση του έργου αυτή τη τράπεζα, η οποία πραγματικά μπορεί να παίξει έναν αναπτυξιακό. Κρατικού ελέγχου αυτό. Κρατικού ελέγχου, γιατί δυστυχώς είμαστε μια χώρα, κύριε Πετρόπουλε και αγαπητή κυρία Στεργίου, η οποία δεν είχε αναπτυξιακή τράπεζα. Mm-hmm. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Η οποία είχαμε την ΕΔΒΑ παλιά, θυμάστε πώς κατέληξε και τι ακριβώς έγινε και πώς έχει φτάσει. Στου αγώνε η αγροτική. Και η ΕΔΒΑ βρέθηκε στα χέρια τη Πυρό. Φτάσαμε λοιπόν να αγοράζουμε, να πουλάνε τράπεζες σε επαγγελματίες, τράπεζα, δάνεια με επιτόκια καταναλωτικά. Δηλαδή αυτό το ευτράπελο, μάλλον αυτό το τραγικό γεγονός. Είναι οξύμορο επιχειρηματικά αυτό. Είναι οξύμορο και εξαιρετικά επικίνδυνο, το οποίο οδήγησε σε πτωχεύσεις και σε χάσιμο περιουσίας εκατοντάδες χιλιάδες. Και χιλιάδων θέσεων εργασίας. Χιλιάδων εργασίας τα τελευταία χρόνια. Με ρωτήσετε όμως κάτι πριν. Για το θέμα της ασφάλειας. Όχι για το θέμα της ασφάλειας, πριν ρωτήσετε για την ανάπτυξη, γιατί είναι αρκετοί επενδύσεις. Η χώρα πορεύεται αναπτυξιακά από το 2007 και μετά, έχοντας στο ταμείο της, στην τσέπη της, τρία πράγματα. Μισθούς, συντάξεις, κάποια επιδόματα, λίγα χρήματα από το ΕΣΠΑ
λίγες χρηματοδοτήσεις στην τσέπη των πολλών ανθρώπων και λίγες ξένες άμεσες επενδύσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι έρχονται απ' έξω και επενδύουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Είναι σημαντική επένδυση στο ελληνικό. Βεβαίως και είναι σημαντική επένδυση στο ελληνικό. Να τα βάλουμε όμως κάτω τα πράγματα. Να πούμε στον Έλληνα πολίτη ότι εδώ μιλάμε για μια επένδυση 8 δις, η οποία θα εξελιχθεί σε βάθος δεκαετίας για παράδειγμα και η οποία θα απασχολεί 5, 10, 15. Δεν θα αυξάνεται ο ρυθμός των εργαζομένων. Οι άνθρωποι που θα χτίσουν τα κτίρια δεν θα παραμείνουν για δουλειά και στις άλλες δραστηριότητες εταιρείας αυτής. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν συσσωρεύει. Και θα έχει και μεγάλη όχληση. Έτσι, γιατί μιλάμε για νότια προάστια. Πρέπει να αλλάξει και όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο. Όχι μόνο αυτό, θα σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Στεργιώ, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νιώθω τον αγώνα του ανθρώπου για ένα μαγαζί. Από εκεί προέρχομαι. Ωραία, θα γίνει λοιπόν το καζίνο, θα γίνουν τα κτίρια αυτά. Προφανώς δεν θα αγοραστούν από μικρομεσαίο στη χώρα. Θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι, όχι υπέρμετρα μεγάλος αριθμός, θα δουλέψει αυτή η επιχείρηση. Να βάλουμε και στην άλλη πλευρά όμως της ζυγαριάς κάτι άλλο. Θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα, ενδεχόμενα λέω, στον επαγγελματικό κόσμο του Πειραιά. Θα φυγεί ο επαγγελματικός κόσμος του Πειραιά, τα μαγαζιά και όχι μόνο. Εγώ θα έλεγα της Αττικής, αλλά θα φυγεί αυτός ο εμπορικός κόσμος. Έχουμε σήμερα ένα σχέδιο, γιατί μιλάμε για κατάσταση χιλιάδες μαγαζιά στην Αττική. Μικρομάγαζα, μαγαζιά με ρούχα, με παπούτσια, έτσι λένε εμπόριο. Έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα, κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό για την υποβοήθηση των ανθρώπων αυτών. Ή δεν έχουμε. Ή περιμένουμε, για παράδειγμα, να ανοίξει ένα τεράστιο μολ στο ελληνικό, το οποίο ενδεχόμενα να κατασπαράξει χιλιάδες μικρομάγαζα. Όπως κάνανε και άλλα μόλι. Η ζωή να προχωράει. Είναι πρώτη φορά. Διαφωνώ, ναι. Όλοι, κύριε, δεν πρέπει να προχωράει η ζωή. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει οι κυβερνήσεις της χώρας και να μην έχουν ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για το πώς πρέπει να βοηθήσουμε τα μικρά μαγαζιά, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς αυτή είναι η δομή η επιχειρηματική της χώρας. Mm-hmm. Τα μικρά μαγαζιά, τα μικρές επιχειρήσεις. Αν περιμένουμε λοιπόν 10 χρόνια να ανοίξει εκείνο το μόλις το ελληνικό και να κατασπαράξει το μισό Πειραιά, τότε νομίζω κάπου κάνουμε λάθος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτόμαστε παρεμβάσεις, και δεν είναι φορολογικές παρεμβάσεις. Δεν είναι τέτοιου είδους. Όχι, λίγο κοινωνικό. Έτσι, είναι αυτό που έγραφε. Περισσότερο κοινωνικό. Βεβαίως είναι κοινωνικό. Έτσι. Άρα λοιπόν να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα και να ξέρουμε ότι μια επένδυση δεν φέρνει υπακτόλο χρημάτων στη χώρα. Μακάρι να ήταν και κάτι άλλο. Να σας πω για να ξεμπερδεύουμε αυτές τις επιχειρήσεις και με αυτή την μεγαλοειδιατισμό που έχουμε πολλές φορές με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μακάρι να ερχόντουσαν σε μεγάλες επιχειρήσεις και να πληρώνουν τον κόσμο να έχει διάρκεια το μήνα. Mm-hmm. Ποιος το θέλει αυτό. Παιδιά, έχουμε όλοι μας. Φυσικά. Όλοι θα το θέλαμε. Δεν είναι όμως έτσι. Όχι. Ο παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας δεν τα βλέπει. Για τρία ευρώ την ώρα θα είναι. Η αγορά, έτσι ακριβώς. Η παγκόσμια αγορά λειτουργεί με άλλους όρους και κανόνες. Άρα, καλό είναι πολλές φορές και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην εμφανίζει το ελληνικό με έναν τρόπο σωτήρα ότι θα έρθει και θα σώσει. Εάν σας πω λοιπόν ότι οι φόροι που θα πληρώνονται από αυτή την δραστηριότητα και η απασχόληση ότι θα αποτελούν το 0,03 στο σύνολο της απασχόλησης και των φόρων στη χώρα, θα καταλάβουμε όλοι μας ότι βεβαίως είναι σημαντική, βεβαίως τη θέλουμε, με όρους όμως και κανόνες. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό που λέω πάντα εγώ, ότι χρειάζεται η χώρα να έχει διαφάνεια, να έχει αξιοπρέπεια, και μια χώρα έχει αξιοπρέπεια όταν έχει ένα εποπτικό οργανισμό ο οποίος επιβλέπει ότι ο Δημήτρης ο Πέτρας που κάνει την τάδε επιχείρηση την κάνει όπως του όρισε η πατρίδα του. Και όχι όπως θέλει κάθε επιχειρηματίας. Mm-hmm. Μην αφήνουμε ασυδοσίες, μην αφήνουμε πράγματα να εξελίσσονται. Αλλάζουμε λίγο τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας όμως. Και σαν οικονομολόγος μπορώ να πω ότι ακόμα και αυτό που περιγράφεται που είναι όμορφο είναι ανεφάρμοστο. Καθόλου. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι το ελληνικό θα δημιουργήσει προβλήματα σε μικρότερες επιχειρήσεις είναι η συνέχεια της οικονομίας. Όπως ένα μεγάλο κόμμα θα δημιουργήσει προβλήματα σε ένα μικρό και θα τα απορροφήσει. Έτσι και ένα μεγάλο μολ θα δημιουργήσει προβλήματα σε μικρότερες επιχειρήσεις και θα τις αναγκάσει να ανταγωνιστούν ή με σεβασμό στον κόπο όλων να κλείσουν. Θα σας πω. Πρέπει λοιπόν. Πειράζουμε το μοντέλο λοιπόν εδώ, το παγκόσμιο μοντέλο. Θα σας πω. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να πειράξει το μοντέλο ή μάλλον το αφήνει το μοντέλο να εξελιχθεί. Αυτό ναι. Αφήνοντας, προσέξτε όμως κύριε Πετρόπουλο, κάτι. Αφήνοντας με αυτό το βίαιο τρόπο πίσω νεκρούς εισαγωγικά καταστηματάρχες και ανθρώπους σε απόγνωση. Τι πρέπει να προσεχθεί αυτή την περίοδο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε πώς αυτό το παραγωγικό μοντέλο μέσω της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, ομοειδών επιχειρήσεων. Υπάρχουν επιχειρήσεις στην περιοχή μου οι οποίοι εξάγουν, άλλος εξάγει πόρτες στην ακρή, άλλος εξάγει παράθυρα, άλλος εξάγει διάφορα πράγματα. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν και με φορολογικά κίνητρα και με άλλου είδους κίνητρα
να βοηθηθούν για να αποτελέσουν έναν πυλώνα και έναν πυρήνα εξαγωγών. Ναι, ωραίο είναι αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο, αλλά... Θέλει ένα σχεδιασμό, προσέξτε. Να σου πω κάτι. Ιδάλω γιατί να είναι βουλευτή ο Πέτρα. Δεν... Γιατί να είναι πρωθυπουργό ο Πέτρα. Δεν δείξατε ότι μπορείτε να το κάνετε, κύριε Πέτρα. Το ελληνικό έμεινε έτσι για αυτού του προβληματισμού. Έμεινε το ελληνικό έτσι. Καλά, έμεινε 20 χρόνια βέβαια το ελληνικό. Ναι, αλλά και με αυτού του προβληματισμού έμεινε έτσι. Ναι, θα σου πω κάτι. Εάν δεν υπήρχε η τετραετία 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, το ελληνικό θα τέλειωνε μετά από 5 χρόνια. Η αναγνώριση του έργου του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε και στη Βουλή αυτό, τολμώ να. Ήταν υποχρέωση να γίνει. Έτσι, δεχτήκαμε αυτό το πράγμα, αλλάξαμε πάρα πολλά το ελληνικό. Καταρχήν, πότε όμω, κύριε Βέτα, μήπω τον τρίτο και τον τέταρτο χρόνο. Δύο χρόνια είχαμε κορμοράνου, είχαμε αρχαία. Κουράστηκε ο κόσμο, κύριε Βέτα. Δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω κοινωνικά. Θα σα πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν κορμοράνοι και οι κορμοράνοι αποτελούν το εμπόδιο. Και αυτή ήταν παρέμβαση που είναι του δασολόγου, αλλά δεν μπορούμε. Καλά, άμα παρέμβουμε, όλοι βρίσκουμε. Εγώ θα απαντώ μόνο για αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κέρδισε και τρία πράγματα. Κέρδισε για παράδειγμα το έμπρος το βαρές της επένδυσης, που σημαίνει ότι τώρα που θα αρχίσει να γίνεται το πάρκο και όχι τα υπόλοιπα έργα, εννοώ δηλαδή ότι στην αρχή της επένδυσης ξεκινάει να γίνεται το πάρκο το οποίο θα δοθεί σε, σε δημόσια απόλαυση και κέρδισε επίσης και το μεγάλο διάδρομο πρόσβαση στη θάλασσα, ένα χιλιόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι άνοιξε αυτή η συσταγωγικά πόλη του ελληνικού για να μπορεί ο κόσμος να επισκέφτεται τη δημόσια περιουσία. Ναι, αλλά πέντε χρόνια και δεν βέβαια όμως. Πέντε χρόνια κέρδισε δύο πράγματα. Δηλαδή τελικά να προχωρήσει και η δουλειά. Κοιτάξτε, εγώ θα δεχθώ ότι. Μαζί σας, ωραίο αυτό, αλλά να προχωράμε. Πέντε χρόνια. Θα σας πω. 12 καθυστέρησης Νέα Δημοκρατία και 5 καθυστέρησης Ανέση. Πρέπει να συγκρίνουμε δηλαδή πάντα, να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο στις καθυστερήσεις. Όχι. Γιατί καθυστέρησε η χώρα. Δηλαδή, καθυστερούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε. Εκτός αν υπάρχει Έλληνας πολίτης σήμερα, ο οποίος λέει σκεπάστε τα. Mm-hmm. Καθυστερήσαμε γιατί η χώρα δεν είχε δασικούς χάρτες. Είχε 40 χρόνια μεταπολίτευση να φτιάξουν δασικούς χάρτες. Τους φτιάξαμε εμείς δασικούς χάρτες. Καθυστερήσαμε για παράδειγμα γιατί έπρεπε να λυθούν άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των Δήμων, ρέματα κτλ. Ας τα έκανα. Νέα Δημοκρατία. 12 χρόνια είχαν όλη την. Θέλω να σας πω ότι συγκριτικά ο ΣΥΡΙΖΑ έλυσε το 60% του ελληνικού σε σχέση με το 40% που λύθηκε τα προηγούμενα 12 χρόνια. Δεν είναι όμως το θέμα αυτό. Σας είπα, δεν είναι υπερκεφαλαία, δεν βάζουμε γαλόνια. Όχι, μπορεί να πήρατε πολιτικό κόστος και για το ελληνικό. Δεν πήραμε πολιτικό κόστος. Δεν πήραμε πολιτικό κόστος για το ελληνικό. Δεν πήραμε πολιτικό κόστος γιατί κατορθώσαμε να κερδίσουμε από το ελληνικό. Mm-hmm. Κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα από το ελληνικό. Mm-hmm. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν ένα θέμα καίει το ελληνικό. Πέρα λοιπόν από τα μεγάλα επίβολα πράγματα που χτιστήκαν και έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι μια επένδυση, για το πώς πρέπει να χτίζεται μια πόλη σήμερα. Έτσι. Σε αυτή την οικονομική κατάσταση, κύριε Βέτα, η αντίληψη αυτή υπάρχει περιθώριο να εφαρμόζεται. Ή πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο αλλού για να πάει μπροστά η χώρα. Θα σας πω. Χρεοκοπήσαμε, κύριε Βέτα. Δεν είμαστε η Γαλλία να έχουμε περιθώρια τριών ετών να ψάχνουμε. Δυστυχώς. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έχετε όμως άδικο στο εξής. Ότι σήμερα συζητάμε και κρινόμαστε. Από ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν το ελληνικό για 900 εκατομμύρια, είναι σαν να αγοράζεις σε ένα κορφοβούνι. Πιο φθηνά, πιο ακριβά θα αγοράζεις εκεί, οικόπεδο. Ήταν μια πολύ καλή τιμή για τον επενδυτή, μια κακή τιμή όμως για το ελληνικό δημόσιο. Χάσαμε πάρα πολλά χρήματα. Βεβαίως πήγε μπροστά η σωτηρία της χώρας. Δεν νομίζω η σωτηρία της χώρας κερδίθηκε 900 εκατομμύρια. Όχι, σαφώς. Έτσι. Δεύτερον, είχαμε τη δυστυχία ότι στα πρώτα και στο δεύτερο μνημόνιο. Είχαμε τη δυστυχία ως χώρα, οι άνθρωποι που έκαναν πως δεν άκουγαν, πως δεν είδαν, δεν ήξεραν ή είχαν και ενεργή στάση στη δημιουργία του ελλείμματος και του εξωτερικού χρέους της χώρας, να διαχειριστούν και την τύχη της χώρας μέσα στα μνημόνια. Δηλαδή είναι σαν να βάζετε εμένα να σας καταχρεώσω το στούντιο, να καταχρεώσω όλη την περιουσία και να με βάλετε εμένα διαχειριστή αργότερα εξυγίανση της περιουσίας σας. Αυτό ήταν ένα από τα ευτράπελα εκείνης της περίοδου. Βεβαίως αυτό λύθηκε μετά με την κατάρρευση, αν θέλετε, του. Κοινάλ του Πασό κυρίως, αλλά και της Δημοκρατίας και την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Να είναι όμως ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι μιλάνε για διαχείριση. Όχι τον ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει. Όσοι μιλάνε όμως για χρηστή διαχείριση. Όσοι μιλάνε για διαφάνεια. Όσοι μιλάνε για όχι σκάνδαλα, για όχι λοβιτούρα, όχι κονόμα, όχι καθυστέρηση, πρέπει λίγο να γυρίζει να βλέπει την καμπούρα σου. Mm-hmm. Και να πεις και αδερφέ, 40 χρόνια έκανε πως δεν έκανε. Κύριε Βέτα, η διαφωνία της κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης
λέει ότι τελικά εσείς συγκρίνεστε με τους προηγούμενους και λες εσύ δεν μπορείς να μιλάς διότι έχεις κάνει αυτό. Τώρα το είπατε, να κοιτάει την καμπούρα του. Η κοινωνία θέλει να κρίνει εσένα για τη διαφθορά, εσένα για την ηθική και όχι συγκριτικά με κάποιον. Εγώ θέλω να πω και κάτι εδώ να συμπληρώσω. Στο... ερετική άποψη γι' αυτό. Θέλω να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Τον καθρέφτη της. Φυσικά. Φυσικά. Μην το ξεχνάμε. Φυσικά. Και όταν ένας άνθρωπος σηκώνει το χέρι του και δείχνει, πρέπει να αποδεικνύει κιόλας. Δεν χρειάζεται μόνο να καταλογίζεις, πρέπει να αποδείξεις πραγματικά ότι αυτά ισχύουν. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζονται πράγματα για την τετραετία του, φανταστείτε τι μπορώ να καταλογίσω εγώ για την τεσσαρακονταετία του. Όπως όχι. Εάν σας κατακλέψω σήμερα από εδώ, φύγω και τα πάρω όλα, ναι, θα κάνετε κανένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο να ξαναεξοπλίσετε. Οπότε θα είναι πιο ικανοποιημένος αν ο επόμενος κλέψει λιγότερο. Όχι, όχι. Προσέξτε, σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε μια κυβέρνηση για την οποία δεν βγήκε ούτε ένα σκάνδαλο. Και τότε δεν βγήκε ποτέ. Αυτά που ακούγονται αυτόν τον καιρό όμως. Αυτά που ακούγονται αυτόν τον καιρό. Εσείς, πού έχει να κάνει και που ο κύριος και που ο Αλέξης Τσίπρας κάλυψε τον Νίκο τον Παπά, το πιο στενό του συνεργάτη. Ο Νίκος ο Παπάς είναι και νέος Μηνιώτης κιόλας εδώ πέρα. Έχει ένα ειδικό βάρος για την περιοχή, θα έλεγα. Λοιπόν, εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό, θεωρείτε ότι... Γιατί η προηγούμενη ιστορία με την Οβάρτης, εγώ θα πω ότι είχε πολλά λεφτά. Και δεν με κάλυψε το θέμα της σκευωρίας. Και έκλεισε όπως έκλεισε. Λοιπόν, έκλεισε όπως έκλεισε. Όμως, από την άλλη πλευρά, μιλάμε για καλογρίτσες, μιλάμε για το 3 εκατομμύρια, μιλάμε για πράγματα τα οποία ο κόσμος... Και από την άλλη πλευρά έρχονται και άλλα σκάνδαλα που λένε παιδεραστία, βουλευτής, πρώην υπουργός, που έχουν να κάνουν με την Νέα Δημοκρατία, έτσι. Μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο σκανδαλολογίας, γιατί για μένα αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για το πολιτικό σύστημα. Πού θεωρείτε ότι τα έκανε λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν ο Νίκος ο Παπάς δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτή την ιστορία που το καταλογίζουν, που κάποιοι θέλουν να στηθεί και προανακριτική για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε. Ναι, πού είναι το ηθικό πλεονέκτημα τελικά, σας έκπληξε αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση, νομίζω, σαν άσος. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχουν χαθεί πάρα πολλά λεφτά αυτά τα χρόνια. Όχι επί ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης χάθηκαν λεφτά, διασπάθησε κάποιος το χρήμα του. Κάποιος ενδεχόμενα να του έκλεψε το χρήμα του. Πάντα γίνεται η προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες και να αποκαλύψουμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκλεψε το χρήμα. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτές οι προσπάθειες είναι επιτυχημένες ή αποτυχημένες, έχουν τη σημασία του βεβαίως. Γιατί ο κόσμος πάντα λέει αποκαλύψουμε ποιος είναι αυτός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν έκλεψαν. Γιατί πραγματικά το χρήμα λείπει. Ή κάποιοι δεν διασπάθησαν. Ή δεν το κατασπατάλησαν. Ή δεν το διαχειριστήκαν με έναν λάθος τρόπο. Mm-hmm. Και το πολιτικό σύστημα, ξέρετε, δεν έρχεται μια τετραετία και φεύγοντας απαλλάσσε των ευθυνών του. Και ο κόσμος πρέπει να το έχει σκληρά στο μυαλό του και να τιμωρεί σκληρά όσους θεωρεί ότι με τέτοιους τρόπους, με αυτές τις διαδικασίες, τον έκαναν φτωχό. Τον έκαναν να έχει διέξοδο, έκαναν το παιδί του άνεργο, αυτόν, έκλεισαν το μαγαζί του. Δεν μπορεί ο κόσμος να ξεχνάει. Δεν μπορεί ο κόσμος να ξεχνάει σε αυτή την περίπτωση. Και δεν πρέπει, είτε είμαι εγώ απέναντί του, είτε εσύ, κύριε Βεροπλέ. Δεν ξέχασε το 2015. Δεν ξέχασε όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέπραξε αυτή τη μνήμη. Θέλω να σας πω το εξής. Μα προφανώς εισέπραξε. Φαίνεται ότι δεν ξέχασε και το 2019. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μεγάλωσε μόνο από τις απόψεις του. Μεγάλωσε εξαιτίας του γεγονότος. Ότι κάποιοι άνθρωποι απογοητεύτηκαν τις πολιτικές δυνάμεις, τις τότε πολιτικές δυνάμεις. Δεκτό και αληθές. Έκαναν στην άκρη λοιπόν, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ μια νέα πολιτική δύναμη, φόρτωσαν, και το λέω με σεβασμό, το φόρτωσαν τις ελπίδες τους πάνω σε αυτόν τον πολιτικό οργανισμό, περιμένοντας την απόλυτη εξυγίανση, περιμένοντας την απόλυτη λύση και την απόλυτη εξηλαίωση από τα μεγάλα τους προβλήματα. Άλλος είχε χάσει το σπίτι του, άλλος περίμενε να χάσει το σπίτι του, άλλος είχε 2-3 χρόνια άνεργος, άλλος δεν είχε δουλειά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή. Μας λέτε ότι δεν μπορούσατε σε συνάρτηση με τον χρόνο. Ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ήταν πολύ μεγάλο το βάρος, κύριε Πετρόπουλε, για να λυθούν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Νιώθετε δηλαδή ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε. Το ισοζύγιο για εσάς δηλαδή είναι 9-1, 10-0. Δεν υπάρχει ισοζύγιο στην ανθρώπινη ανάγκη. Όταν ένας άνθρωπος έχει 900.000 ανθρώπους να ταΐσει και δεν ταΐσει τον έναν, δεν θα βγει δικαιωμένος. Γιατί ο άλλος είναι πεινασμένος. Άρα λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανθρώπινες ανάγκες, κανένας δεν βγει δικαιωμένος. Αυτό που εμένα με κάνει ως βουλευτή κίνησης περίοδου να αισθάνομαι περήφανος, είναι ότι δόθηκε ένας αγώνας με τις δικές μας δυνάμεις απέναντι σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήταν, ξέρετε, εθνικός αντίπαλος η εταίρη. Ήταν ένας αντίπαλος ο οποίος πολεμούσε
την ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν φίλοι μας με την έννοια ότι τα κάνουν καλύτερα ο Σαμαράς ο Κιντζέρος και εμείς δεν τα κάναμε τόσο καλά. Υπάρχει μια αντίφαση πάνω σε αυτό, ότι ο κόσμος, οι Έλληνες, από τη μια μεριά θέλουν την Ευρώπη, την αγαπάνε την Ευρώπη, θεωρούν ότι είναι μέρος αυτού του κομματιού που έχει να κάνει όχι μόνο με λεφτά, αλλά με ιστορία, με πολιτισμό, αλλά την ίδια στιγμή χαίρονται που είναι στο ευρώ και είναι, παρέμεινε η χώρα στο ευρώ, αλλά την ίδια στιγμή αισθάνονται πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές έξω από... αισθάνονται ότι είναι δεύτερη τρίτη ταχύτητα σε σχέση με πολλά πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Πού εσείς βλέπετε το μέλλον της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης σε σχέση με την Ελλάδα. Γιατί πολλοί λένε ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία, δηλαδή η πανδημία ήταν η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης να μαζέψει λίγο το πράγμα και τον ευρωσκεπτικισμό της. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω πως είναι νομοτελειακό το να περάσουμε στην ολοκλήρωση της Ευρώπης. Δεν βλέπω πισωγυρίσματα. Ότι βλέπω δυσκολίες και βλέπω τα πράγματα να δυσκολεύουν και να ενθαρρύνονται και οι ακροδεξιές και οι ρατσιστικές απόψεις. Με αυτή την έννοια το λέω. Το βλέπω. Νομίζω ότι είναι μια σκληρή φάση την οποία περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη. Είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός, ο οποίος είναι αρκετά νέος, θα έλεγα. Δεν είναι πολύ παλιός, δεν έχει παλιώσει, δεν έχει ζήσει αρκετά μαζί. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι από μόνο τους δύσκολα. Εδώ μιλάμε για παρεμβάσεις σε επίπεδο δήμων πλέον και δεν μπορείς να τις περάσεις εύκολα και να τις υλοποιήσεις. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να περάσεις αποφάσεις, να ενοποιήσεις και πολιτικά και με άλλους τρόπους και αμυντικά να... Θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει σε ενδεχόμενο, υπήρξαν διάφορες απόψεις και με το θέμα της Τουρκίας. Και η Ευρώπη, κάποιοι είπαν ότι μας κάλυψε εν μέρη, ήρθαν κάποιοι αξιωματούχοι και είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Εμείς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, λόγω της ιστορίας με το φυσικό αέριο και με όλες τις διαδικασίες αυτές, κάποιοι λένε ότι είναι να μπει σε περιπέτειες. Εσείς το βλέπετε αυτό το πράγμα ή θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο παλεύετε? Γιατί κάποιοι μιλάνε για συνδιαχείριση στο Αιγαίο και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα κληθεί να δώσει και αυτό την άποψή του πάνω σε αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από ό,τι λένε. Κύριε Στρατηγέ, νομίζω πως είναι αφελής η άποψη να πιστεύει κάποιος, δεν λέω για εσάς, Μπραξίτο. Αφελής η άποψη να πιστεύει κάποιος ότι επειδή ανήκουμε σε έναν οργανισμό, αυτός ο οργανισμός αυτομάτως de facto θα μας βοηθήσει. Υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλα συμφέροντα τα οποία εκτείνονται και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες στρατιωτικά συντηρούνται, ενώ οι βιομηχανίες τους συντηρούνται από χώρες οι οποίες προκαλούν προβλήματα στη χώρα σήμερα ή προκαλούν γενικότερα προβλήματα στον ευρύτερο χώρο. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από αυτή την αφέμαξη, την οικονομική αφέμαξη των χωρών του Νότου και τη μεταφορά χρήματος από τις χώρες του Νότου προς την Κεντρική Ευρώπη και κυρίως προς τη Γερμανία. Άρα λοιπόν, οφείλουμε, αν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν, να συνεπάρξουμε, να καταλάβουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος δρόμος. Και ότι πρέπει λοιπόν αυτός ο δρόμος ολοκλήρωσης, ο οποίος δεν περνάει και από τη χώρα μας μόνο, μακάρι να είμαστε και εμείς το πρώτο βιολί, να βοηθήσουμε, να σμπρώξουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Αλλά δεν είμαστε μια χώρα τόσο δυνατή. Θέλω. Έτσι, θέλω, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας, ώστε να ορίσουμε τους κανόνες και την ταχύτητα αυτής της ολοκλήρωσης. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να απεμπολούμε αυτή την προσπάθεια και να επιστρέφουν απόψεις οι οποίες μας οδηγούν στο κράτος έθνος ή στην αποχώρηση ή στην απομάκρυση, στο εθνικό νόμισμα κτλ. Αυτά νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Και αν θέλουμε να συνεπάρξουμε, μπορούμε μόνο να συνεπάρξουμε στο παγκόσμιο κύκλωστε, έχοντας συμμετοχή σε μεγάλους οργανισμούς. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνουμε, το κάνουμε συνέπεια. Με ρωτήσατε πριν, εάν θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει να το κάνει. Δεν το γνωρίζουμε. Αλλά νομίζω ότι ο νοικοκύρης πρέπει να προστατεύει το σπίτι του και πρέπει να παίρνει αυτό στα μέτρα του. Αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης ότι υπάρχει μια υπέρμετρη, μια υπερβολική θα έλεγα ένταση από την πλευρά της Τουρκίας στο τελευταίο καιρό, στους τελευταίους 2-3 μήνες. Υπάρχει όντως αυτή η ένταση και ίσως να κορυφωθεί. Θέλω να πιστεύω ότι ίσως και να μην κορυφωθεί. Δεν θέλει κανείς αυτή την ένταση και αυτές τις. Και είναι και παγκόσμια σκακέρα, δεν είναι δημοσιογραφικά. Αλλά νομίζω ότι όλα είναι τα γεωπολιτικά πράγματα είναι στην κουβέντα και είμαστε σε ένα χώρο που δυστυχώς ή ευτυχώς πολλές φορές. Αναγκαζόμαστε να λύνουμε πολύ δύσκολα προβλήματα. Το λέω ευτυχώς γιατί είμαστε μια ευλογημένη χώρα σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της Ευρώπης. Έχουμε ένα γείτονα, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Κάνουμε τις προσπάθειές μας. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να δείξει λίγο μεγαλύτερο σθένος, να ενεργήσει
πιο δυνατά, πιο δυναμικά, χρειαζόμαστε μια πιο ενεργή πολιτική. Αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή ότι δεν τον ακούει. Αισθάνεται ότι ακούει τον Ερντογάν και δεν αισθάνεται ότι ακούει δυνατή τη δική του φωνή. Δηλαδή δεν βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να βγαίνει στην Ευρώπη, να βγαίνει στους θεσμούς, να απαιτεί και να φωνάζει για αυτό το πράγμα. Παρά μόνο, ξέρετε, με όρους χαμηλούς. Βλέπουμε ήττες διπλωματικές για την Τουρκία όμως και τους βλέπουμε να εξαγωγιώνονται για αυτό το λόγο. Ακόμα και χθες είχαμε δηλώσεις του Τούρκου που είπε. Βγήκε έξω από τα ρούχα του, γιατί πήγε στη Γερμανία και γύρισε με άδειες βαλίτσες. Θα σας πω, αν κρίνω από την αντίδραση του κύριου Μπορέλ και το πώς μίλησε ο Ερντογάν στον κύριο Μπορέλ και την αντίδραση του κύριου Μπορέλ, μάλλον κάτι τέτοιο δεν το βλέπω. Mm-hmm. Βλέπω μια υπαναχώρηση της Ευρώπης. Σας είπα, υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συνδέονται άμεσα με την Τουρκία. Αυτά είναι από την άλλη πλευρά. Από τη δική μας πλευρά όμως χρειαζόμαστε κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο στεναρό. Χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες θα μας κάνουν να νιώσουμε ότι πραγματικά ο οργανισμός στον οποίο ανήκουμε στέκεται στο πλάι μας. Ο γαλλικός παράγοντας δεν σας εμφυσίει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Να σας πω κάτι. Τώρα οι μεμονωμένες. Ή επειδή είναι και η Γαλλία στριμωγμένη αυτή τη στιγμή. Γιατί και η Γαλλία αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά. Η Γαλλία δεν ξέρω αν είναι στριμωγμένη. Είναι μεγάλος πόλος γεωστρατηγικά. Δεν ξέρω αν είναι ο λόγος αυτός. Προφανώς και η χώρα αυτή ως χώρα, ως μεμονωμένη χώρα, έχει τα δικά της συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα δεν ζητά, ξέρετε, μεμονωμένες βοήθειες. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να λέει κάτι ο Γάλλος, λίγο ο Ιταλός, κάπου κάπου να ψιθυρίζει κάτι ο Γερμανός ή ο Ισπανός. Εδώ χρειαζόμαστε την συντεταγμένη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφει μια χώρα. Η Ευρωπαϊκή, ναι, δεν χρειαζόμαστε. Δεν μας βοηθάει αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε προφανώς και τα εργαλεία τα οποία μας έχουν δοθεί. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να πιέζουμε καθημερινά σε σταθερή βάση και για τις κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι αυτό που φοβάται η Τουρκία. Άρα λοιπόν. Έχουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορούμε. Δεν είπα ότι πολλές φορές μπορούμε τα πάντα ή είμαστε εμείς που καθαρίζουμε το παιχνίδι, αλλά ως μέλος, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερο, δηλαδή. Περισσότερο. Τώρα σας είπα, αν περιμένω τον κύριο Μπορέλ να πει κάτι ή τον πρόεδρο της Γαλλίας, Ισπανίας και της Ιταλίας. Καλά, αν έρθουν και τέσσερις φρεγάτες από τη Γαλλία, μίλησε η Ευρώπη. Δεν είναι αυτό. Χρειαζόμαστε στεναρή φωνή της Ευρώπης. Η Ελλάδα. Τα σύνορα της χώρας είναι τα ευρωπαϊκά σύνορά μας. Δεν μας αρκεί. Νομίζω, αν βγούμε σήμερα εδώ στην πλατεία και συζητήσουμε τον κόσμο τι γνώμη έχετε για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτά που θα ακούσουμε θα εισπράξουν είναι απογοητευτικά. Mm-hmm. Και θα εισπράττει ο κόσμος αυτά, γιατί πραγματικά βλέπει και ότι η ίδια κυβέρνηση δεν κάνει κάτι για να τονώσει αυτή την υπόθεση. Το βλέπει, το εισπράττει ο κόσμος. Ακόμα και αν είναι κάτι που τα εθνικά δεν τα πολύ αγγίζει, το φοβίζουν, αλλά νομίζω ότι. Να πάω σε ένα κοντινό θέμα που είπαμε προηγουμένως, που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Από τα πράγματα που σήκωσε πάρα πολύ ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε μια αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός Ισπανού σοσιαλιστή, ευρωβουλευτή, ο οποίος μίλησε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κάνει ακροδεξιές πρακτικές σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Και ξεσηκώθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και το είπε και για τον κύριο Κουμουτσάκο και για τον κύριο Μηταράκη. Αν και θεωρώ ότι στη Βουλή κινήθηκε διαφορετικά ο κ. Μηταράκης και έβγαλε τον εαυτό του έξω από το κάδρο των ακροδεξιών, λέγοντας ότι μιλάμε για μια λαϊκίστικη δεξιά και εγώ δεν θέλω να ανήκω σε αυτήν κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να μου πείτε, αν εσείς θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το μεταναστευτικό το χειρίστηκε όπως θα έπρεπε ή αν λόγω της κατάστασης της γενικότερης που υπήρχε, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε να πάρεις πάρα πολύ προσωπικό στα Υπουργεία, τότε ήταν μια εποχή που δεν μπορούσες ούτε να κάνεις προσλήψεις ούτε τίποτα. Αν αυτό ήταν ένας αποφασιστικός παράγοντας ή θεωρείτε ότι κάνατε λάθη και τακτικής στην καθημερινότητα. Ή αρχών και αξιών αριστερών. Δηλαδή τα λάθη μπορεί να είναι και στη ρίζα των πεπιθήσεων. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι από τα νησιά δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν ένα παραδοσιακό εκλογικό κοινό της κεντροαριστεράς. Δεν θα μιλήσω για την αριστερά, θα πω όμως ότι πολλοί άνθρωποι που ζουν στα νησιά, στο Βόρειο Αιγαίο, μπορεί να μην χάσατε πολλές έδρες, αλλά χάσατε κάποιες έδρες οι οποίες παραδοσιακά πήγαιναν σε αυτό το χώρο. Αυτό που βλέπω πρώτα και αυτό που ανησυχεί, όχι ανησυχεί ως Έλληνα μόνο, ανησυχεί και ως άνθρωπο, είναι ότι η ιστορία της προσφυγιάς και της μετανάστευσης δεν θα σταματήσει. Δεν είναι στατικό φαινόμενο. Δεν είναι οι 30, 20, 15 χιλιάδες οι οποίοι ήρθαν και εμείς το διαχειριζόμαστε έτσι. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια κάποιοι λένε απέναντι. Δεν είναι μόνο τα 3 εκατομμύρια. Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, στο βάθος Αφρικής πια, όπου ο κόσμος ξεκινάει με τα πόδια και φτάνει στην Ευρώπη.
κάποιοι άνθρωποι ξεκινάνε με τα πόδια από την Νότια, από την Νότια Αφρική και φτάνουν από το κέντρο της Αφρικής και φτάνουν στην Ευρώπη. Δεν θα πάψουν λοιπόν να ισχύουν οι παράγοντες που ευνοούν αυτή τη μετακίνηση. Ούτε η κλιματική αλλαγή θα σταματήσει, ούτε οι δικτατορίες θα σταματήσουν, ούτε οι βιαιότητες, ούτε οι πόλεμοι, ούτε οι αυταρχισμοί, τίποτα από όλα αυτά. Άρα λοιπόν να ξέρουμε ότι ο 21ος αιώνας, και αυτό αφήνει να το ξέρει ο κόσμος, για να μην χωρίζεται σε δύο μέρη και το ένα μέρος λέει ότι ξέρεις εγώ το διαχειρίζομαι έτσι αυτό, αυτούς 30 και εγώ το διαχειρίζομαι έτσι, γιατί απλά αυτοί 30 μπορεί να γίνουν 50, 100, 200, 300 τον επόμενο χρόνο ή την επόμενη διετία. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν πρέπει να το βλέπουμε σε ένα γεγονός το οποίο κινείται συνεχώς και το οποίο θα αυξάνεται συνεχώς. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Δεν μπορούμε να το απεμπολούμε. Ακόμα και αν φράξει τα πάντα, ακόμα και αν χτίσει και μέσα στη θάλασσα, ο κόσμος θα βρει με τον τρόπο του, είτε γιατί τον εργαλειοποιεί κάποιος όπως είναι ο Ερντογάν, είτε γιατί κάποιος έχει τη μοίρα του και ψάχνει να βρει τη μοίρα του, είτε ο κόσμος θα προσπαθήσει να περάσει το έδαφος σου για να περάσει και να πάει εκεί που θέλει να πάει. Δεν σταματιέται ο κόσμος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το μαζικό σταματιέται όμως, κύριε Βέντα. Θα σας πω. Το μαζικό σταματιέται, φιλτράρεται και το συνεχίζουμε. Έγινε λοιπόν μια συμφωνία τότε το 2016 με την Τουρκία, μεταξύ τη Συμφωνία Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προφανώς είχε πάρα πολλά κενά. Πάρα πολλά κενά. Όμως εκείνη την περίοδο σταμάτησε μια τεράστια ροή ανθρώπων. Το Δουβλίνο, λέμε. Το Δουβλίνο. Όχι, την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σταμάτησε λοιπόν τη μεγάλη ροή. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο πέρασε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Εξαφανίστηκε εκείνος ο κόσμος και πήγε στην Ευρώπη. Θυμάμαι τότε, είχε γίνει και ακόμη και σήμερα, συζητάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και το λένε και με έναν τρόπο, θα έλεγα, γελιοποίησης των λόγων της Υπουργού τότε της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, η οποία είχε πει ότι εξαφανίζονται. Έμεινε, τα καλιάζονται και φεύγουν. Θα σας πω για ποιο λόγο όμως. Προφανώς ως υπουργός δεν μπορούσε να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται στην Ευρώπη. Είπε εκείνη εκείνα τα λόγια. Εντάξει, όποιος ξέρει την κυρία Χριστοδουλοπούλου, ήταν λάθος η έκφραση, αλλά έτσι ήταν. Έτσι ήταν το ύφος. Όταν κατάλαβε η Ευρώπη ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, κλείστηκαν τα σύνορα. Πρόλαβαν όμως να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν η υπουργός τότε έλεγε πως εδώ η Ελλάδα έχει γεμίσει με 1 εκατομμύριο, πιστεύετε εσείς τότε ότι εκείνη την περίοδο ότι η Ευρώπη θα παρέμβαινε για να πάρει κόσμο? Όχι. Θα έκλειναν τα σύνορα και. Θα έκλεινε τα σύνορα νωρίτερα και θα έμενε εκείνο το εκατομμύριο ή 200, 300, 300.000 κόσμος στη χώρα. Mm-hmm. Άρα εκείνο το οποίο είπε για να ξεφύγει υπουργός από την δύσκολη ερώτηση που είναι αυτοί οι άνθρωποι, την ερώτηση σοβαρή, έτσι, φυσικά. Που είναι αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς δεν μπόρεσε να πει και δεν ήθελε να πει ότι οι άνθρωποι μεταφέρονται προς την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ήταν ανοιχτό διάδρομο. Όταν έκλεισε ο διάδρομος, ήταν πια, αν θέλετε, αργά για την Ευρώπη. Είχε περάσει ο κόσμος. Και ευτυχώς, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό. Το ευτυχώς γιατί πιστεύω πάντα και θα πιστεύω ότι αυτή η χώρα δείχνει τον ανθρωπισμό της και επιστήριζε τον έδειξε τον ανθρωπισμό της. Και βεβαίως έχουμε κάνει λάθη και βεβαίως έπρεπε να κάνουμε πολύ γρήγορα πράγματα και. Αλλά τουλάχιστον συντηρήσαμε, αν θέλετε, και διατηρήσαμε αυτή την ανθρωπιστική διάσταση που και η αριστερά ίσως έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως υπέκ του δέοντος. Κοιτάξτε, πάμε τώρα στο αυτή την οικονομική εποχή. Πάμε στο σημερινό δέοντο. Αν δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα, θα δούμε λοιπόν ότι πραγματικά η κατάσταση. Ένα λεπτό να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πολλοί κόσμος, ο οποίος ήταν από την αριστερά, αλλά όμως είχε βρεθεί σε κατάσταση εξαθλίωσης, είπε ναι, μεν καλά κάνουν και βοηθάνε τους μετανάστες. Αλλά εμάς που είμαστε Έλληνες, ποιος θα μας βοηθήσει? Αυτό ήταν ένα ερώτημα το οποίο κρίθηκε, νομίζω ότι ήταν από τα κρίσιμα ερωτήματα που έκρινε και το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Κύριε Στεργίου, τον έκρινε ίσως ένα βαθμό, γιατί ο κόσμος πίστεψε ότι από το ταμείο. Βάζουμε χέρι στο ταμείο μας, παίρνουμε λεφτά που θα έπρεπε να τα δώσουμε στον Έλληνα πολίτη και τα δίνουμε στους πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα ψέμα. Εκεί χτίστηκε μια ολόκληρη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι τον κύριο Βορύδη στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, αν δεν κάνω λάθος, να μιλάει για ένα σχέδιο, ελληνικό σχέδιο εξισλαμισμού. Δηλαδή ο Δημήτρης ο Πέτας. Αλλά υπερβολικό. Φυσικά. Θέλω να σας πω, καταλάβατε. Δηλαδή πέσαμε στο πατριώτης μη πατριώτης. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ μεγάλο. Το οποίο τελικά το κέρδισε μάλλον η Νέα Δημοκρατία. Δεν το κέρδισε απλά. Προφανώς το κέρδισε. Άφησε πίσω πράγματα, κυρία Στεργίου. Όταν σας κατηγορήσω για προδοσία, αφήνω κάτι πίσω στο σπίτι σας, στην αυλή σας, στους ανθρώπους σας. Δεν φεύγω έτσι. Μπορεί να σας κέρδισα, μπορεί κάποιος να σας γιούχαρε, αλλά αφήνω μίσος πίσω. Και ένα μίσος το οποίο θα πληρώσω και οι επόμενες γενιές.
Εννοείται ότι πάμε σε καταστάσεις Γαλλίας, όπου έρχονται οι μετανάστες και μετά από λίγα χρόνια βλέπουμε ότι το μίσος κορυφώνεται, γιατί δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε τα εργαλεία ώστε αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε να βρουν κάποιες δουλειές. Μα προσέξτε, να το πάρουμε το πράγμα τη σειρά κάτω. Νομίζω ότι η αναλογικότητα στην υποδοχή πρέπει να είναι ένας κανόνας χρυσός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η χώρα μας σήμερα να βοηθάει και να. Το 100% ή το 90% ή το 90% των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας. Έτσι, βλέπουμε όμως ότι δεν συμβαίνει αυτό. Τι έπρεπε να γίνει, να βοηθούν αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουν το ασυλό τους, να τρέξουν τις διαδικασίες. Προσλάβουμε αρκετούς ανθρώπους, γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Η μόρια πραγματικά δεν ήταν ένα πράγμα για το οποίο κάποιος μπορεί να περηφανευτεί. Ήταν όμως, βεβαίως, ήταν όμως μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα τι συμβαίνει εκεί. Τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια. Έχει 17.000 κόσμο παραπάνω. Ναι. Επίσης, τίθεται και ένα ερώτημα πια και τίθεται τον Έλληνα πολίτη. Ή αν θέλετε από κάποιους. Εγώ δεν λέω ότι το λένε όλοι. Ισχύει η αναλογικότητα στην επιβάρυνση σε αυτή τη χώρα. Και στο καλό και στο κακό. Δηλαδή, τα νησιά μας σήμερα λένε πάρτε από εδώ 5.000, μεταφέρτε τους στην ενδοχώρα. Υπάρχουν κάποιοι έτσι. Που δεν τα θέλουν καθόλου. Έτσι. Και εγώ σήμερα, κυρία Στεργίου, είμαι στη Θεότητα. Περισσότεροι δεν τα θέλουν. Περισσότεροι. Λέει κάτι όμως ο Δημήτρης Οβέντης, ο οποίος εκλέγεται ή κατεβαίνει στη Θεότητα, ή η πολιτική του ζωή ήταν στη Θεότητα, να μιλάει στο ιστορικό της Θεότητας λέγοντας ότι δεν θέλουν να δεχθούμε κανέναν πρόσφυγα σε σοβαρές δομές και οργανωμένες δομές, και απ' την άλλη να μιλάει στους ανθρώπους των νησιών μας και να λέει σας καταλαβαίνω και σας κατανοώ. Εννοείται ότι πρόκειται για διγλωσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προφανώς πρόκειται για διγλωσία. Προφανώς πρόκειται για διγλωσία. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή. Ξέρετε, δεν είδαμε οργανωμένους στην ενδοχώρα ακόμα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό και είναι και μια από τις δυσκολίες της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε διγλωσία, και από πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι στο εσωτερικό του νομού μιλούσαν ότι δεν θα επιτρέψουν. Mm-hmm. Και όταν συναντούσαν τον κύριο Μητσοτάκη στις συναντήσεις που κάναμε με τους υπουργούς, λέγανε yes man. Γιατί προσέξτε τώρα έτσι. Εκ του αποτελέσματος λέω εγώ ότι δεν είδαμε. Εκ του αποτελέσματος ακόμα η κατάσταση με έναν κακό τρόπο διαχειρίζεται. Θα σας πω γιατί. Γιατί υπήρξε η περίοδος της πανδημίας, υπήρξε και εύχομαι να μην ήτανε μια έχουμε παρένθεση. Έτσι, μακάρι να λήξει εδώ η ιστορία με την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Φοβάμαι όμως πώς δεν είναι στα πράγματα όπως σας είπα στην αρχή. Και αργά ή γρήγορα η Νέα Δημοκρατία θα αναγκαστεί να έρθει στα συγκαλά της. Πρώτα απ' όλα στο να μεταφέρει ανθρώπους στην ενδοχώρα, σε οργανωμένες δομές, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις περιφέρειες. Και βεβαίως να υλοποιήσει την δέσμευσή της απέναντι στο διεθνές δίκαιο και απέναντι στην δημοκρατία, στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, όχι μόνο στην ελληνική δημοκρατία, η οποία είναι άτεγκτη. Ξέρετε, το άσυλο δεν δίνεται με έναν τρόπο εδώ και με έναν τρόπο αλλού. Mm-hmm. Δίνεται λοιπόν κάτω στη βάση συγκεκριμένων κανόνων. Εννοείται ότι κινδυνεύει να καταδικαστεί η χώρα μας από αυτή την ιστορία. Όχι μόνο να καταδικαστεί, αλλά ακόμη και να χρησιμοποιηθεί από κάποιες χώρες της Ευρώπης για να μην ανοίξει ποτέ η ιστορία μεταφοράς των ανθρώπων αυτών προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν να ξέρουμε ότι ο δρόμος που άνοιξε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος βοηθά τη μεταφορά των ανθρώπων. Πέρασε λοιπόν ένας χρόνος. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ήταν σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας η μεταφορά των ασυνόδευτων παιδιών και. Εάν λοιπόν μετά από ένα χρόνο το επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας είναι 40 να παιδιά. Έχουν μεταφερθεί 42 παιδιά σε χώρες Ευρωπαϊκής και Κεντρικής Ευρώπης, νομίζω ότι αυτό αν δεν είναι προκλητικό. Τότε είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω τι είναι, ξέρω τι είναι. Mm-hmm. Χρησιμοποιήθηκε η ιστορία του προσφυγικού με έναν κακό τρόπο από την Δημοκρατία. Όπως και η συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρείτε ότι θα το βρείτε μπροστά τη, δηλαδή. Κυρία Στεργίου, δεν με νοιάζεται κανένα Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε πολιτικά και εκλογικά, είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν με αφορά όμως αυτό. Θα το έχει βρει μπροστά τη ήδη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο ριζοσπαστικοποιείται με έναν τρόπο που εμένα με τρομάζει. Όταν ακούω ανθρώπους να μιλούν γενικά και αόριστα. Πνίξτε τους, κάντε τους, ράντε τους, φάτε τους. Δεν τους φέρνει πιο κοντά σας αυτό όμως. Αυτούς τους πιο ριζοσπαστικούς. Δεν έχει σημασία να σας πω κάτι. Μην βάζουμε πάντα την κουβέντα μας με όρους πολιτικού κέρδους. Mm-hmm. Εγώ σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κερδίσει απολύτως τίποτα. Όχι αναγνωρισιμότητα στις αρχές σας εννοώ. Εγώ σας λέω το εξής, κύριε Πετρόπουλε. Δεν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ απολύτως τίποτα. Η χώρα δεν θα κερδίσει. Όταν λοιπόν αρχίσουμε με αυτοματισμούς για τη φτώχεια. Φταίει ο τάδε, για την κατάδια μου φταίει αυτό, για τη δύσκολη κατάστασή μου φταίει ο Σύριος, τότε νομίζω πως τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εγώ δεν είπα πως η χώρα έχει δυνατότητες να βοηθήσει όλους. Αλλά εκείνο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, περί ισλαμοποίησης, και ιδιαίτερα εκείνο το αφήγημα ότι τα λεφτά μας τα πάτε στους μετανάστες και όχι σε εμάς, ήταν αυτό που έθρεψε ή αν θέλετε επώασε κάποια στιγμή. Το μακάρι να έχει σπάσει και να έχει στα πρώιμα σταδιά του να μην έχει αναπτυχθεί.
το αυγό του φιδιού. Φαντάζομαι λοιπόν, γιατί βλέπω και τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Στην πολιτισμένη Ευρώπη που λέμε εμείς, στην Ευρώπη του διαφωτισμού. Η Γαλλία, η Ευρώπη, η χώρα του διαφωτισμού, σήμερα. Έχουμε ακροδεξιές παρατάξεις, αν δεν λέτε αυτό. Δεν έχουμε ακροδεξιές. Έχουμε κυριαρχία. Και ποσοστά σοβαρά. Έχουμε κυριαρχία των ακροδεξιών απόψεων. Και μην βλέπετε μόνο, ξέρετε, τι γίνεται στο κόμμα της Λεπέν και στο κόμμα που έχει το ρίζαν ακροδεξιό κόμμα. Να βλέπετε και τι γίνεται και στις μάζες της κοινωνίας, όπου οριζόντια πολλές φορές διαπερνά, ξέρετε, αυτή η ριζοσπαστικοποίηση και αυτή η έχθρα και το μίσος του κόσμου σε οτιδήποτε είναι ξένος, σε οτιδήποτε νομίζω ότι του κλέβει το ψωμί. Δεν νομίζω ότι οι μετανάστες κλέψαν κανένας ψωμί. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι φέραν καμία χώρα σε μαύρο χάλι. Σε μαύρο χάλι ήρθαν οι χώρες γιατί οι ηγεσίες τους, οι πολιτικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάναν σημαντικά λάθη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις κάναν χρόνια τώρα εδώ πολύ μεγάλα λάθη και καταχρέωσαν τη χώρα. Και η Ευρώπη δεν στάθηκε αρρωγός, δεν έλεγξε για το πώς. Να πω κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Κοιτάζουμε πολλές φορές τους μετανάστες ως πρόβλημα και δεν τους κοιτάζουμε ως λύση. Ναι. Τι εννοώ? Ότι είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να κάνουν ένα σχέδιο το οποίο να είναι παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο να τους περιλαμβάνει, τους αφήσαμε απ' έξω. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι φέρουν τεχνογνωσία σε κάποια πράγματα. Δεν τους ξεχωρίσαμε. Δεν μιλάω για αυτούς που είχαν τα 250.000 ευρώ για να πάρουν απευθείας βίζα. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι μπορεί να είχαν μια μικρή βιοτεχνία στον τόπο τους. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι είχαν κάποια συγκεκριμένη τεχνική γνώση, την οποία εμείς δεν ξέρουμε και αγνοούμε. Και όμως θα μπορούσαν εδώ, γιατί δεν μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι όλες μακριά, που θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε. Και εμείς αντί γι' αυτό τους στηβάξαμε, καλός ή κακός, σε ανοιχτές δομές, σε κλειστές δομές ή ας πούμε τεχνογνωσία πάνω σε παραγωγικές δραστηριότητες που δεν είναι μόνο βιομηχανία, μεταποίηση, αλλά μπορούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν τους είδαμε. Το προφίλ τους το αγνοήσαμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας δεν επιτρέπει πλέον στη Νέα Δημοκρατία να συζητήσει για θέματα. Και είναι η κυβέρνηση της χώρας. Με ποια έννοια αυτό, ποιο κομμάτι της ρητορικής? Με την έννοια ότι δηλητηριάζοντας τις κοινωνίες, δεν μπορείς πλέον να πεις στις κοινωνίες για τη χρησιμότητα αυτών των ανθρώπων. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή η Αμερική τους μετανάστες της τους αξιοποίησε και γίνει μεγάλη και τρανή. Η Αμερική χτίστηκε με τους μετανάστες. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω ότι. Ρυθμίζοντας τη ροή η ίδια όμως, όχι ο απέναντι. Δεν τη ρύθμισε και αυτό δημιουργεί ροής... ένα θέμα. Κύριε Βετρόπουλε, να σας πω κάτι. Και εσείς την είχατε. Γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης σήμερα ότι πολλές χιλιάδες αυτών των ανθρώπων δεν θα φύγουν ποτέ από τη χώρα μας? Δηλαδή, αν το πεις, τι πιστεύετε θα νιώσει ο κόσμος? Δεν το πιστεύει κανείς. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι κάποια στιγμή θα φύγουν. Όχι. Mm-hmm. Κάποια στιγμή δεν μπορούν να φύγουν όλοι. Κάποιοι άνθρωποι από αυτούς θα μείνουν εδώ. Εφόσον λοιπόν κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν εδώ, προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει μια λύση συνένεσης από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, στο οποίο νομίζω ότι εμείς είμαστε σύμφωνοι να συζητήσουμε τους όρους, τους κανόνες, τους τρόπους κτλ. Τη διαχείριση των ανθρώπων αυτών, διαχείριση με την καλή του όρου έννοια, δεν είναι πράγματα οι άνθρωποι που διαχειρίζεσαι, απλά τη απορρόφηση των ανθρώπων αυτών, τη ένταξή του, μάλλον για να χρησιμοποιήσω την πιο κατάλληλη λέξη, τη ένταξή του για να μπορέσουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Όταν στέκεσαι όμως εχθρικά, όταν δείχνει με το δάχτυλό σου ότι αυτό σου είναι εχθρό σου και σε κόμμα το οποίο σήμερα κυβερνά για τα επόμενα 4 χρόνια, πολύ φοβάμαι ότι έχουμε χάσει ήδη πολύτιμο χρόνο. Ήδη πολύτιμο χρόνο. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι ενσωμάτωσης όπως υπάρχουν στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ιταλία και αυτές οι χώρες. Αλλά δεν είναι ίδιες οι ροές, κύριε Βέτα. Όχι, είναι αδιανόητο να κάνουμε. Λέμε για προηγούμενα προγράμματα, δεν λέμε μόνο για τα τωρινά. Εδώ έχει την κάνουλα άλλος, κύριε Βέτα. Προσέξτε τώρα όμως. Η Γερμανία ενσωμάτωσε στην τελευταία της προσπάθεια 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Ένα εκατομμύριο στους πόσους? Στα 70 εκατομμύρια. Μήπως είναι η αναλογία και στην Ελλάδα? Αυτή είναι η αναλογία. Η αναλογία είναι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εκεί έχουν ένα σχέδιο. Έχουν ένα σχέδιο γιατί έχουν βιομηχανία, έχουν ένα σχέδιο γιατί χρειάζονται επιστημονικό προσωπικό, έχουν ένα σχέδιο γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται προφανώς και χέρια άλλου τύπου, χειροναξία, έχουν άλλα σχέδια γιατί πιστεύουν ότι πραγματικά μπορεί να ακούγεται κάπως αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά αναπαράγεται το κράτος, έθνος, όπως ο καθένας που να το πει, με την παρουσία ανθρώπων. Άρα λοιπόν είναι κάτι που κάποιος τρομάζει, κάποιος μπορεί να σοκάρει αυτή η άποψη, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο είναι γεγονός το οποίο το έχει λύσει η ίδια η ζωή. Πορεύονται οι κοινωνίες. Ένα ζωντανό οργανισμό ουσιαστικά περιγράφεται. Αν φοβάται κάποιος ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν εδώ να εξισλαμίσουν τη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι τόσο βαθύς,
είναι τόσο δημοκρατικό, είναι, έχουμε δημοκρατία στη χώρα μας, έχουμε τόσο ισχυρούς θεσμούς που νομίζω ότι ως χώρα γινόμαστε ελκυστικοί. Mm-hmm. Όχι να μας καταλάβει κάποιος, αλλά να ενσωματωθεί με όρους δικαιοσύνης και με όρους σεβασμού και αξιοπρέπειας. Εγώ πάντως, αν μπορώ μας, λίγο σαν πολίτης να μιλήσω, πέραν των ιδιωτήτων, μας παρακαλώ, ναι, και θα σας πω μετά. Το 1900, δεν είμαι και μικρούτσικος, το 1988 ζω στο Βελιγράδι. Έχω ένα φίλο, τον Έρμαν, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Θα έφυγα από εκεί, μου λέει, Δημήτρη, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Του λέω, Έρμαν, τι θέλω να μου κάνεις. Μου λέει, θέλω να πάμε ένα ταξίδι στο Σαράγεβο. Πήγαμε λοιπόν στο Σαράγεβο και γνωρίζω λοιπόν, σε 200 χιλιόμετρα απόσταση από το Βελιγράδι, μια πόλη πολιτισμική, η συνύπαρξη, μην κοιτάτε τι έγινε μετά. Και θρησκείες πολλές. Το 92, ναι. Ζω λοιπόν σε μια ατμόσφαιρα που για μένα ήταν σοκαριστική, υπό την έννοια ότι ήταν πρωτόγνωρη. Όχι ότι είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου και δεν μου άρεσε. Απλά ζω εκείνη την εποχή λοιπόν, μια κατάσταση περπατώντας σε μια πόλη που έχει μιναρέδες, έχει Δυτική Ευρώπη μέσα, έχει λίγο Βαλκάνια, έχει μουσικές, έχει διάφορα πράγματα. Πιστέψτε μου λοιπόν ότι μετά από 35-50 χρόνια, μην ψέρω να κλέβω, αυτή η γεύση δεν μου έχει φύγει ποτέ. Οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά όταν υπάρχουν κανόνες. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα σας έτσι. Για όλους. Ναι. Όταν υπάρχουν κανόνες. Όταν κοιτάξει την Ευρώπη δίπλα σου, την Πέτρα. Μπήκαν πραγματικά... όμως άλλοι απ' έξω και το Σαράγεβο καταστράφηκε. Δηλαδή... Ναι, ήταν άλλη υπόθεση όμως, κύριε Στρεγίου. Δεν ήταν. Εγώ δεν χρησιμοποιήθηκε δεν... η θρησκεία τότε από πολιτικούς παράγοντες και πολύ πιο ισχυρούς έξω Ιουγκοσλαβικούς παράγοντες, θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, για να γίνει εκείνη η διάσπαση. Ήταν πολύ μεγάλη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή πήγαμε σε αυτά τα χρόνια, τα οποία για οποιονδήποτε νομίζω τα φοιτητικά χρόνια είναι ωραία χρόνια, με ό,τι συμπεριλαμβάνουν, ουσιαστικά είναι η εισαγωγή στη νεότητα από την εφηβεία. Πήγατε εκεί. Η αριστερά έχει κάποιες σημαίες. Ανάμεσα σε αυτά είναι για το αν λειτουργεί το μοντέλο το σταλινικό, αν λειτουργεί το μοντέλο του... Τώρα πια. Αν υπάρχει, όχι. Αν υπάρχει, λοιπόν, το λενινιστικό, το μαρξιστικό λενινιστικό. Εγώ θέλω να πω ότι από όλα τα μοντέλα που έχω διαβάσει, πιο ελκυστικό σε μένα τουλάχιστον, ήταν του Τίτο. Με ό,τι προβλήματα υπήρχε. Υπήρχαν με οικογενειοκρατίας που κρίθηκαν μετά ή οτιδήποτε. Θέλω να πω λοιπόν, όπως αντίστοιχα για τις σοσιαλδημοκρατίες, το σουηδικό μοντέλο θεωρείται ένα από τα καλύτερα μοντέλα. Το μοντέλο του Τίτο, εσείς το βρίσκετε ελκυστικό, δηλαδή θεωρείτε ότι όχι, δεν το θα μπορούσε να δουλέψει στην πραγματικότητα? Όχι, δεν το βρίσκω ελκυστικό. Δεν το βρίσκω ελκυστικό γιατί θυμάμαι ότι όταν το 1000, Μιλόσεβιτς τότε, το 87-86 από εκεί, όταν άνοιξαν οι πρώτες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τα πρώτα μαγαζάκια, θυμάμαι τον κόσμο με πόσο αγάπη και με πόσο ενθουσιασμό. Έπεσε στην κατανάλωση. Άνοιγε το δικό του μαγαζί, κύριε Πέτρο. Ναι, ναι, την κατανάλωση. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν mini market, mini stores, τα οποία ήταν με δύο ράφια μέσα, τα οποία είχαν 5 ζάχαρες, 2 καφέδες και 2 κιλά λάδι, και οι οποίοι ζούσαν, τώρα βέβαια το Βελιγράδι είναι αγνώριστο, για να γίνει μια πολύ όμορφη δυτικού τύπου, έχοντας κρατήσει βεβαίως βαλκανικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ όμορφη πόλη το Βελιγράδι, ιδιαίτερα το παλιό Βελιγράδι. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν η ανάγκη του κόσμου να πάει ένα βήμα μπροστά. Και αυτό εγώ το θέλω. Άρα λοιπόν εμείς πάμε στο μοντέλο, σε ένα νέο μοντέλο της αριστεράς, το οποίο ενδιαφέρεται, είναι ανάμεσα στη σοσιαλδημοκρατία και σε κάποια πράγματα που κρατάμε. Είναι ένα μοντέλο της αριστεράς, το οποίο αποτυπώνεται με 5 λόγια. Θέλω καλά πανεπιστήμια για τα παιδιά. Θέλω καλή υγεία για τον κόσμο. Αν είναι ιδιωτικά πειράζει, καλά πανεπιστήμια είναι και ιδιωτικά. Μπορώ να συνυπάρξω. Μπορώ να συνυπάρξω. Mm-hmm. Θέλω καλή υγεία για τα παιδιά. Λέτε κάτι άλλο από τον ίδιο. Όχι, θα σου πω διανόητος. Ρωτήστε αμέσως, το διευκρινίσω. Θέλω λοιπόν διαφάνεια στη χώρα μου. Θέλω ευκαιρία για το δικό μου παιδί. Όπως θέλω ευκαιρία για όλα τα παιδιά του κόσμου. Θέλω λοιπόν να υπάρχει μια χώρα με τα προβλήματά της. Εγώ δεν λέω. Αλλά θέλω μια χώρα η οποία να έχει μέλλον. Να σηκώνει τον άλλο το πάτωμα. Να μην τον πατάει. Θέλω έναν άνθρωπο που βγαίνει στην τράπεζα για να λέει: Θέλω 5.000 ευρώ για να ανοίξω ένα μαγαζί, να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και να μπορεί να τα πάρει κι αυτός, όπως κάποιος παίρνει 5 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω μια χώρα η οποία δεν θα διαχωρίζει ανθρώπους ανάλογα με το θρησκευμά τους, το χρώμα τους. Θέλω μια τέτοια χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα. Μια δημοκρατική χώρα θέλω. Με τα προβλήματά της. Ρωτήστε κάτι για το ιδιωτικό. Ένα μοντέλο τέτοια χώρα. Ένα μοντέλο τέτοια χώρα, πείτε μας. Αυτό το μοντέλο, το θέλω, το ωραιότατο. Μια χώρα που δεν έχω μοντέλα.
Δεν νομίζω ότι κάπου χώρα... να είναι εφαρμοσμένο όλο αυτό το θέλω. Δεν νομίζω ότι η χώρα σήμερα δεν μπορεί να το παλέψει και αν πραγματικά. Εμείς το παλέψαμε αυτό και το παλεύουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, φωτογραφίζεται από αυτό το πράγμα. Να δημιουργήσουμε μια καλή δημόσια παιδεία. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα όμως. Δεν είναι τόσο εύκολο. Χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ χρήμα να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύει για τη δημόσια υγεία. Εδώ λέμε τώρα μέσα στην πανδημία, πάρτε τον κόσμο τώρα που η τάξη θα τον πάρετε, θα πάρετε 2.000-3.000 ανθρώπους. Να η προκήρυξη να έρθουν γιατροί. Τίποτα δεν κάνουν. Ναι, απλώς υπάρχει και το θέμα τη δυσκίνησης. Τέλειωσε η πανδημία αυτή και τέλειωσε η ιστορία με, με τη δημόσια υγεία. Εντάξει. Υπάρχει. Ο κόσμος αγαπάει το δημόσιο με την έννοια ότι το δημόσιο νοσοκομείο το εμπιστεύεται. Εντάξει, σε γενικές γραμμές. Τον έσωσε το δημόσιο νοσοκομείο. Τον έσωσε. Γι' αυτό τον εμπιστεύεται. Το εμπιστεύεται. Τον έσωσε και πριν. Και τώρα τον σώζει. Και βελτιώθηκαν και οι δομές. Παρά το ειδικά γεγονός, σε μέθη μας, παρά το γεγονός ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις, παρά το γεγονός ότι πάει και κοιτάζει μήπως έχει κανένα γνωστό, παρά το γεγονός. Όλα αυτά υπάρχουν. Συνυπάρχουν. Όμως έχει εμπιστοσύνη και στους Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι τραβήξανε και οι νοσηλευτές και όλο το κομμάτι αυτό τράβηξε πολύ μεγάλο κουπί και τραβάει. Πάνω σε αυτό όμως, στο θέμα της δημόσιας διοίκησης, πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε ότι στην προσπάθειά του να δείξει ένα άλλο μοντέλο, ότι έγινε πάρα πολύ κρατικιστής ή, εν πάση περιπτώσει, τη δημόσια διοίκηση που δεν λειτουργεί καλά, δεν την πέταξε έξω. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι της δημοσίας διοίκησης το οποίο έχει να κάνει με διαφθορά. Αυτό το κομμάτι έμεινε μέσα. Και το εισέπραξε και ψηφοθυρικά αυτό. Το εισέπραξε και ψηφοθυρικά. Η ιστορία του δημοσίου κρατάει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Κρατάει. Δεν είναι σαφέστατα. Η γέννηση του νεότερου ελληνικού κράτους. Σαφέστατα, εγώ δεν θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλες τις αμαρτίες του δημοσίου. Δεν μπορεί να φταίει. Κανένας δεν θα το πει. Όταν ο δημόσιος υπάλληλος έχει σήμερα μέσο όρο θητείας 27 χρόνια, 26 χρόνια, δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σα το αποδεικνύω και μαθηματικά. Άρα λοιπόν δεν είναι το ζήτημα αυτό. Ούτε ο δημόσιος υπάλληλος φταίει. Ούτε κανένας υπάλληλος νομίζετε, ξέρετε, πάει στο γραφείο του και λέει: εγώ δεν θα δουλέψω. Δεν θέλω εγώ να έρθω να δουλέψω. Εγώ δεν θα νομίζω, πω. Λοιπόν... Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι πανάξιοι και κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και χάρη σε αυτού, σε πάρα πολλά πράγματα προχωράμε. Κύριε Στεργίου, για φανταστείτε εγώ σήμερα που δεν είμαι βουλευτής να ήμουν διοικητής του νοσοκομείου της Λαμίας. Τι άποψη έπρεπε να έχετε για μένα. Τι άποψη θα έπρεπε να έχετε για μένα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτώντας το κομματικό του συμφέρον, βόλευσε τον δικό του άνθρωπο, τον Βέτα, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για το οποίο ο κύριος Βέτας ελέγχεται, έχει τις ικανότητες αυτοδιοικήσει. Είναι έτσι? Ναι. Είναι έτσι. Ναι, ναι. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα ανακοινωθεί το όνομα του Προέδρου του Νοσοκομείου της Λαμίας. Σας λέω από τώρα ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει υπηρετήσει τη Δημοκρατία από διάφορες θεσμικές θέσεις της, δεν έχει καμία σχέση με το Νοσοκομείο της Λαμίας και θα είναι εκεί. Το βιογραφικό του? Καμία σχέση. Πού είναι, γιατί αν είναι managerial. Δεν ανάγκη να είναι για αυτό. Δεν είναι, σα το λέω με σιγουριά. Ένα δικηγόρο, α πούμε. Κάτι ασχετό. Εάν λοιπόν ο αποτυχών, γιατί καμιά φορά χρησιμοποιούν και τι λέξει αποτυχημένοι βουλευτέ και λέω για τον εαυτό μου πολλέ φορέ, με πειράζει πραγματικά έτσι. Δεν έχω αποτύχει σε τίποτα. Η λέξη είναι αποτυχών βουλευτή. Δεν είναι αποτυχημένο βουλευτή. Είναι αποτυχών στέλεχο, δεν είναι αποτυχημένο στέλεχο. Να μπερδεύουμε τι λέξει καμιά φορά και το κάνουμε και εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό λάθο και είναι και μια κουβέντα προ τον ΣΥΡΙΖΑ να μάθουν να χρησιμοποιούν τι λέξει λιγάκι. Γιατί πολλέ φορέ πονούν δικούς τους ανθρώπους και δεν υπάρχει λόγος να τους πονάνε τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι δύσκολο για τη δημόσια διοίκηση. Εδώ παιδευόμαστε να κάνουμε τώρα την αξιολόγηση, παιδευόμαστε να βγάλουμε γενικούς γραμματείς. Δεν έχει χώρα τη σχολή δημόσιας διοίκησης όπου από εκεί να απορροφάς ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί, σταλμένοι να μάθουν πώς διοικούν. Mm-hmm. Δεν έχουμε μεγάλη σχολή, σημαντική σχολή δημόσιας υγείας. Ενώ... Καλά, αν ο άλλος είναι τεμπέλης και βέβαια από ποια σχολή και να βγει, τεμπέλης θα είναι. Όχι, δεν καταλάβατε. Εκεί λοιπόν θα πάρεις ένα στέλεχος το οποίο ξέρει από υγεία. Δεν θα πάρεις τον Βίνε, τον Τάδη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα και νομίζω ότι η αξιοκρατία μόνο μέσα από τέτοιους μηχανισμούς. Γιατί η δημόσια διοίκηση δεν υπηρετείται για 2 χρόνια, υπηρετείται για 30-35 χρόνια μέχρι να πάρει κάποιος την ίδια. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει το εξής. Ο Πρωθυπουργός είχε πει το εξής, ότι εγώ θα αξιοποιήσω το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτό μπήκαν 25 άτομα, ενώ ήταν 125-130. Του δούλεψε, κυρία Στεργίου. Καλά, στις πόσες θέσεις όμως. Του δούλεψε, κυρία Στεργίου. Λοιπόν, ξέρετε, γίνεται χαμός στην Δημοκρατία. Ναι, το ξέρω. Συγχωρείτε, πρώτη χρονιά είναι. Ας δούμε και τον παραπομαστή. Αν δεν τρώμε άλλα 4. Α πάρει άλλου 20. Όχι. Του δούλεψε. Οκ, εγώ δεν θα το εξειδικεύσω. Αλλά... Και έχω και φίλους στη Φιότητα και εδώ στην Αθήνα στελέχη της Δημοκρατίας, γνωστούς, μάλλον παλιούς φίλους, γνωστούς οι οποίοι, ξέρετε, είχαν ελπίδες. Όλοι θέλανε με το καλημέρα. Όλοι. Και νομίζω ότι όλοι. Δούλεψαν, με την πρώτη χρονιά. Εγώ θέλω να πήρα πω... τη θέση του δημοσιογράφου, το ξέρετε. Εγώ δεν θέλω... χώρωσα. Εγώ θέλω να πω ότι εντάξει, υπήρξαν και δημοσιογράφοι. Θέλω να πω ότι του δημοσιογράφου δεν του κοίταξε και καθόλου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρέπει να το πούμε. Τον κλάδο όχι.
Αν εξαιρείς κάποιες ρυθμίσεις του κυρίου Πετρόπουλου, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι άδικη. Με το ταμείο νομίζω να κάνουμε καλή δουλειά. Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Εγώ σε αυτές τις αυτό που λέτε ως αυτό, αυτό που λέτε ως αυτό, δεν θα είχατε σήμερα καμία ασφαλιστική κάλυψη. Ναι, λοιπόν. Αυτό που λέτε εσείς ως αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο το αυτό. Εγώ, εγώ συμφωνώ και είπα για τον κύριο Πετρόπουλο συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πω το εξής, ότι πάνω στο θέμα της επικοινωνίας, πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι να, εμείς δεν έχουμε, έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία, δεν μας παίζουν. Ναι. Έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι είναι και λίγο παιδική η κουβέντα πάνω σε αυτό, ότι εμένα δεν με παίζουν οι φιλενάδες μου. Ναι. Έκανε κάτι για να τον παίζουν οι φιλενάδες του το ΣΥΡΙΖΑ. Αν έκανε κάτι, αν το έκανε σωστά. Λοιπόν, αν γιατί έπρεπε. Όντως υπήρξε. Θα ωραία, πάσα και επίκαιρα. Ναι, θέλω να συμπληρώσω και κάτι πάνω σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όντως έδωσε λεφτά και το πρώτο θέμα, παρόλο που ήταν απέναντί του, πήρε περισσότερο από την εφημερίδα των συντακτών. Αυτό ναι. Το ξέρω. Όμως, ορθολογικοποίηση του συστήματος, παρότι έγιναν ιστορίες με τα κανάλια, με τις άδειες και έκανε μια προσπάθεια ο κ. Παπάς πάνω σε αυτό, δεν υπήρξε. Ανόημη, δηλαδή, πολύ ανόημη η προσπάθεια. Έγινε, θεωρείτε ότι. Ήταν, λίγο, ήταν πολύ δύσκολο το θέμα για να το διαχειριστείτε. Θεωρείτε ότι όταν πας και σκάβεις εκεί που ο άλλος έχει μάθει 50 χρόνια να είναι μάστορας, του χαλάς τη δουλειά πολύ. Τι θεωρείτε ότι κάνατε λάθος? Ή εν πάση περιπτώσει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και πάρα πολλά στελέχη δημοσιογράφων. Ή δεν ξέρατε να σκάβετε κιόλας, έτσι. Ναι. Έχει και σημασία και αυτό. Και ακόμα και σήμερα το κομμάτι της επικοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ ακούγονται πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι τιμητικά. Μιλάω για το πώς διαχειρίζεται, εκτός από την κυρία Γεροβασίλη, η οποία έχει πάρει ένα μεγάλο βάρος ως γενική γραμμάτες. Υπό την έννοια του αποτελέσματος το θέλετε, έτσι. Υπό την έννοια του αποτελέσματος, ναι. Γιατί εσείς, εν πάση περιπτώσει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει τακτικά στα κανάλια, δίνει το στίγμα, δίνει, αλλά υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ διαφορετικές απόψεις, οι οποίες πολλές φορές μπερδεύουν και τον κόσμο. Κοιτάξτε, η επικοινωνία είναι και ένα παθητικό σχέδιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν είναι ο Βέτας ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση. Η επικοινωνία σημαίνει ότι έχω μια ατζέντα, έχω μια στόχευση, έχω μια ενιαία γραμμή σε ό,τι μεταφέρεται στον κόσμο. Ακόμη και αν έχω την προσωπική μου άποψη, κυρία Στεργίου. Να το εκφράσετε ως προσωπική ξέρετε άποψη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα το εκφράσω ως προσωπική άποψη, αλλά όταν το εκφράζω 7 στις 10 φορές ή 8 στις 10 φορές που βγαίνω στην τηλεόραση και ξεχωρίζω την προσωπική μου άποψη από την πολιτική άποψη, από την άποψη του πολιτικού φορέα που εκπροσωπώ, και αυτό δεν μου αρέσει. Όταν μιλάμε για τηλεόραση, μιλάμε για ένα κουτί το οποίο μεταφέρει μια εικόνα συγκεκριμένων εκατοστών στη μνήμη ανθρώπων σε συγκεκριμένες στιγμές που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος λοιπόν για να ακούσει την ώρα που είναι σπίτι του ή για να αυξήσει την ένταση της φωνής τηλεόρασης και να ακούσει τι θες να πεις, πρέπει να έχει πιστεί ότι μπορείς πράγματι να μεταφέρεις κάτι καινούριο, ότι μάλλον έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, αυτά που λες, και ότι δεν ξεφεύγει από αυτό που το κόμμα. Γιατί υπάρχουν υποστηρικτές. Οι θεατές δεν είναι μόνο οι θεατές, καταναλωτές. Το 2015 τους πείσατε, κύριε Βέτα. Όχι, όχι, δεν. Όλοι ανοίγανε τη φωνή έχω για περάσει, να ακούσουν. Ακούστε, έχω περάσει από το 10 την ιστορία της τηλεόρασης. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που βγαίνω και κατανοώ την ροή των πραγμάτων και την πορεία των πραγμάτων. Ήταν άλλη ρητορική τότε, κύριε Πετρόπουλο. Mm-hmm. Ήταν άλλη η ρητορική. Τώρα είναι άλλη ρητορική. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Παραμένουν πολλά βεβαίως όπως το χρέος του κόσμου, οι ρυθμίσεις του κόσμου, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Κοινά πράγματα με το 12 και το 15. Παρ' όλα αυτά όμως. Ισορρόπησε κάπως η χώρα, λέει. Ισορρόπησε η χώρα. Μπόρεσε ο κόσμος με όρους μέλλοντος να δει λίγο τη ζωή του μπροστά και να πει: α, μήπως ξεκινήσω, μήπως κάνω κάτι, μήπως μπορέσω να το κάνω. Αυτό λοιπόν σταμάτησε βιαίως και όχι μόνο εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό την κουβέντα την κάνουμε μετά, αν θέλετε. Έχει ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης, γιατί όπως σας είπα, η ελληνική οικονομία από το 9 και μετά κινούταν με ατομηχανή τη σύνταξη, το μισθό, το επίδομα και κάποιες μικρές χρηματοδοτήσεις. Όταν κόβεις λοιπόν το επίδομα, κόβεις το μέρισμα, κόβεις 13η σύνταξη, η οποία ήταν 13η για τους πολλούς, όχι 13η ολόκληρη για τους. Δεν τους συζητάμε, ήταν όμως 810 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και αυτά είναι σημαντικά τα ποσά. Όταν είπε τα Χριστούγεννα, κόβεις 810 και του κόβεις και άλλα 700-800 από το μέρισμα, και αφαιρείς λοιπόν και κάποια μικρά επιδόματα κοντά στο 1.800 ευρώ μέσα σε 2 μήνες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αγορά βούλεξε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη και τον Φλεβάρι. Γι' αυτό και η ύφεση αυτή δημιουργήθηκε στην οικονομία έτσι και χαθήκαν και κάποιες θέσεις εργασίας σημαντικές. Αλλά βοηθήθηκε πάρα πολύ η φορολογία στο κομμάτι των εξόδων. Μπορεί να περιόρισε κομμάτι εσόδων. Αλλά είχαμε και βελτίωση. Προσέξτε, προσέξτε. Την κουβέντα για την φορολογία θα την κάνουμε όταν έρθει η ώρα της δήλωσης. Mm-hmm. Ο κόσμος
του πήρε τα λεφτά. Μα με το καλημέρα πήρε μέτρα για, για του φόρου. Καλημέρα ναι, και πολύ πιο γρήγορα. Κάνατε λάθος όμως. Στο πάρε τα πήρε, mm-hmm. του βάλε το χέρι στην τσέπη και του πήρε ένα 800 mm-hmm. και του λέει κάτσε τον σε πέρα. Δεν ήταν οριζόντιο όμως αυτό και η Εβέτα, ενώ ότι η φορολογία είναι οριζόντια. Όχι, άλλο θέλω να σου πω εγώ. Μοίρασε, δηλαδή έβγαλε από τον κόσμο ένα 800 mm-hmm. και του λέει κάτσε περίμενε τώρα το Σεπτέμβρη μήνα που θα έρθουν οι δηλώσεις να τις πληρώσεις, mm-hmm. να σου πούμε εμείς τώρα θα πληρώσεις mm-hmm. και θα τα βρούμε τότε. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει ο κόσμος κάτι. Δεν έχει λάβει τίποτα ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Έχει αφαιρέσει όμως από την οικονομία. Ως ρευστότητα το λέτε καθαρά λοιπόν. Βέβαια, προσέξτε όμως τι γίνεται. Η ιστορία της ρευστότητας δεν είναι 1,8. Ο συντελεστής παραγωγής τελικού αποτελέσματος στο χρήμα στην αγορά κυμαίνεται από 2-2,5 αναλόγως στις αγορές που κάνεις. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το 1,8 δις αφαίρεσε από την αγορά της ελληνικής χώρας, με τον πολλαπλασιαστή, αφαίρεσε τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Εάν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό 4 δισεκατομμύρια σε ένα τρίμηνο ή 3,5 αν θέλετε mm-hmm. και 4 μήνες, mm-hmm. καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η επίδραση στην κατάρρευση της οικονομίας εξαιτίας αυτού του λάθους της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να επηρεάξει αυτά. Έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να πει πόσο έδωσε ο Τσίπρας, 800. Πόσο είναι όλη η σύνταξη, 2,5 δις. Εγώ θα προσθέσω όλα 800. Mm-hmm. Και η επόμενη κυβέρνηση θα δώσει μια ολόκληρη σύνταξη στις χαμένες συντάξεις των ανθρώπων τα χρόνια των μνημονίων. Δεν έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να τον mm-hmm. κόψει. Έχει χάσει ο κόσμος σύνταξη. Έχει χαθεί σύνταξη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, η ιστορία της μείωσης φορολογίας υπό την έννοια του αποτελέσματος που φέρνει αυτή η μείωση, να το δούμε. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και στοιχεία που τελικά μειώνεται η φορολογία σημαντικά. Αλλά η αύξηση των δημοσίων εσόδων δεν είναι αντίστοιχη να χρηματοδοτήσει τη μείωση. Δηλαδή, ο κόσμος τι περιμένει τώρα, τι έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμείς μειώνουμε τη φορολογία, άρα ο κόσμος θα δηλώνει περισσότερα χρήματα και θα δηλώνει αυτό, άρα λοιπόν θα έχουμε περισσότερες φόρους. Αν δεν. Εγώ θέλω και βεβαίως θα το αντιμετωπίσουμε τότε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης το έχει πάει γνωστό στο μέλλον. Mm-hmm. Θα τα δούμε τότε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ τότε. Θα ήθελα να βαθμολογήσετε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι πάμε σε ένα σχηματισμό, σενάρια για εκλογές κτλ. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ποιον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιον θα έλεγε ότι αυτός πρέπει να κατέβει τώρα από το τρένο. Θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ τι, ως το γραφείο, ως επίπλος, τι. Ως ότι είναι ένας άνθρωπος... Ο γνωστός Βέτας, λοιπόν, αρχίσαμε, ωραία, ότι έκατσε λίγο το πνεύμα. Πούμε, για παράδειγμα, πολλοί λένε ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν επάνω... Δώσουμε για τρία ονόματα, γιατί... Λοιπόν, όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία επάνω, έλεγε ότι ο πιο γρήγορος υπουργός είναι ο Σπίρτζης. Και ο χειρότερος υπουργός ήταν ο Πολάκης. Αυτό ήταν μια ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν λέω να την ασπαστείτε. Με πιάσε δύο ονόματα από τα αυτιά σου, λέει, και πες μας. Εγώ θα ήθελα το εξής, να μου πείτε. Θέλω να δικήσω, γιατί οι διαδικασίες που τρέχει κάποια δημιουργία... Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής, λοιπόν. Αν εσείς βαθμολογούσατε, ποιον υπουργό δεν θα τον βγάζατε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έτσι να το κάνω. Νομίζω ο κ. Πιερακάκης είναι ο πρώτος. Ωραία. Ο κ. Πιερακάκης νομίζω έχει παράξει ένα έργο σημαντικό. Ο οποίος δίνει και την Νέα Δημοκρατία κιόλας, έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Σας είπα πριν ότι... Προερχόμενος. Όχι, όχι, δεν μιλάω για πολιτικούς χώρους. Να σας πω κάτι. Καλούς ανθρώπους και παραγωγικούς ανθρώπους μπορεί να βρει σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν φέρει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε το. Έτσι, για όνομα του Θεού. Για το νέο ΣΥΡΙΖΑ μας λέει τώρα. Όχι, γιατί όχι, εσείς... όχι, πάντα. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι 54 ετών. Δεν ήρθα τώρα, δεν γεννήθηκα τώρα. Πόσα χρόνια επίβεται το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βέτα? Ήμουν ψηφοφόρος του από το 89, μετά την. Και πολιτευτής. Και πολιτευτής ήμουν από το 12. Από το 12. Ναι. Ψήφιζα πάντα το ΣΥΡΙΖΑ, το συνασπισμό τότε της αριστεράς mm-hmm. και της Προόδου και μπλα όλα τα ονόματα που πέρασαν. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ ήμουν άνθρωπος ο οποίος ήμουν στα δημοτικά συμβούλια, ήμουν περιφερειακός σύμβουλος. Ασχολούμαι πάντα με τα μικρομεσαία, σε ομοσπονδίες, σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είπα μικρό παιδάκι, είσαι δικαλιστής στα φοιτητικά μου χρόνια. Είμαι λίγο μπαροδοκαπνισμένος, έχω περάσει από όλα τα στάδια. Και αυτό καμιά φορά με βλέπετε λίγο έτσι να εκφράζω και μια απογοήτευση, αν θέλετε μια σύνεση, την οποία μπορεί να μην τη δείτε σε ένα κανάλι, για να είμαι και ξεκάθαρος mm-hmm. με τον κόσμο, γιατί εκεί είναι μια στιγμή μάχης, όπου πρέπει να εκπροσωπήσεις την άποψη. Και πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν σου δίνεται, αν σου δινόταν ο χρόνος να εξηγήσεις, τότε πολύ ευχαρίστως. Όταν τα 10 δεύτερα που έχω θα γίνουν 7 ή 6 ή 8, εγώ θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω 25. Mm-hmm. Και κερδίζω πάντα, όχι, 20, κερδίζω πάντα 22. Λοιπόν, μας έδωσε Πιερακάκη. Και το δεύτερο σκέλος. Και το χειρότερο υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ή τη χειρότερη. Ο χειρότερος υπουργός. Όχι, δεν νομίζω ότι. Έχει πολλούς χειρότερους και δεν μπορείτε να διαλέξετε. Είναι μεταξύ του κ.
κυρίου Βρούτση και της κυρίας Κεραμέως. Νομίζω όμως ότι... Μας ανασχημάτισε ήδη, έτσι. Νομίζω ότι η κυρία Κεραμέως. Το λέτε αυτό, είναι λίγο προσωπική συζήτηση, αλλά θα το κάνω. Η κόρη σας δίνει εξετάσεις αυτή τη στιγμή πανελλαδικές. Ναι, δεν έχω άποψη για την κυρία Κεραμέως αρνητική, γιατί η κόρη μου δίνει. Λοιπόν, αλλά θέλω να έχω για όλους μας αρνητική άποψη. Πώς το βιώσατε αυτό, γιατί πολλές φορές το θέμα της παιδείας είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς πολλά κόμματα κυβέρνησαν, δυσκολίες βρήκαν, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και προνομιακή σχέση με κάποιους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς. Σήμερα, φέτος, στην αίθουσα της κόρης μου υπήρχαν παιδάκια τα οποία η κόρη μου έδινε στον πρώτο τομέα, τον ανθρωπιστικό τομέα, και έδινε κοινωνιολογία. Στον ίδιο τομέα, λοιπόν, υπήρχαν παιδάκια τα οποία έδιναν λατινικά. Του χρόνου, γιατί είχε αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα, επανέδιναν τα λατινικά, θα υπάρχουν στην ίδια αίθουσα. Που στον πρώτο τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών θα υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο θα δίνει ως τέταρτο μάθημα την κοινωνιολογία και ένα άλλο παιδάκι δίπλα το οποίο θα δίνει λατινικά. Σόνι προς το χωριό μου. Φτάνει, κυρία Στεργίου, κύριε Πετρόπουλε, φτάνει. Νομίζω τώρα εδώ πρέπει πραγματικά να υπάρχει μια σύνεση και μια σοβαρή δουλειά για να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα μαθήματα. Του βάζω, βγάζω, καθένα. Του βάζω, βγάζω. Δεύτερον, ως γονιός για πρώτη φορά έζησα την τεράστια αγωνία του παιδιού μου να δίνει εξετάσεις με ένα σύστημα το οποίο μπορεί να σε απορρίψει, μπορεί να απορριφθείς ή μπορεί να χάσεις την ευκαιρία της ζωής σου, γιατί πραγματικά δεν αισθάνεσαι καλά μια μέρα, είναι μπαμ και κάτω. Ένα σχολείο το οποίο παράγει παιδιά παπαγάλους, παιδιά τα οποία δεν θα έχουν καμία, δεν υπάρχει περίπτωση να θυμούνται τίποτα απολύτως μετά από ένα μήνα αφού τελειώσουν οι εξετάσεις τους. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται αλλαγή, σύσσωμη αλλαγή στο μοντέλο του εκπαιδευτικού. Και κάποια στιγμή, γιατί εμείς το λέμε αυτό, η Νέα Δημοκρατία δεν το έκανε και μάλιστα μοίρασε το αρχικό κομμάτι στις ιδιωτικές εταιρείες, η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή τεχνική εκπαίδευση. Μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε πήγα σε ένα υπουργό και του λέω: Υπουργέ, έλα εδώ, τι γίνεται, εδώ έχουμε τα ΕΠΑΛ. Του λέω: Εδώ βλέπω ειδικότητες φύλακες μουσείων, βλέπω εδώ κομμωτές, κομμώτρες, με σεβασμό το λέω. Τα επαγγέλματα αυτά δίνουν και πολύ ψωμί σε όλο τον κόσμο. Να μην προσθέσουμε κάτι ακόμα. Ναι, προσθέσουμε. Τι να προσθέσουμε. Του λέω: Η χώρα αυξάνεται σιγά σιγά στη χώρα, παίρνει μπροστά η μελισσοκομεία. Και στην περιοχή μας πάνω έχουμε μεγάλες εταιρείες Άρτου και Ζήμης. Άρα λοιπόν να δούμε λίγο να εντάξουμε λίγο αυτές τις... Και κάνουν και πολλές εξαγωγές αυτές. Ακούστε μόνο, κύριε Στεργίου, είναι το θέμα. Και ποιο πρέπει να είναι το θέμα μας από εδώ και πέρα. Να βάλουμε λοιπόν τα παιδιά μας να μπουν σε αυτά τα τμήματα, να τα δημιουργήσουμε, να τα διαφημίσουμε τη τηλεόραση, να τα μάθει ο κόσμος, γιατί πολλοί κόσμος είναι ενημέρωτος από αυτό το πράγμα. Και για να γίνει ακόμη πιο θελκτικό, να συνδέσουμε την τεχνική μας εκπαίδευση και με την ιδιωτική πρωτοβουλία, υπό ποια έννοια ότι η θεωρητική κατάρτιση θα γίνεται από το δημόσιο, η τεχνική κατάρτιση θα γίνεται στον ιδιωτικό φορέα με συγκεκριμένες συμβάσεις και πιστέψτε με ότι οι εταιρείες δεν είναι όλες αρνητικές. Είχα κάνει τις επαφές μου, είχα συζητήσει, δεν είναι αρνητικές να βοηθήσουν, γιατί προφανώς χρειάζονται εξειδικευμένους εργαζόμενους και όχι ανειδίκευτους μάστορες. Άρα λοιπόν μάστορες χρειάζεται αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση και όχι μόνο, ξέρετε, χέρια και χειροναξία απλού τύπου, όπως την ξέραμε κάποτε στα παλαιότερα χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν αυτό να συζητηθεί, να μείνει στα χαρτιά. Εάν αυτό δεν γίνει προγραμματική σύμβαση, δεν γίνει πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω, για αυτό σας είπα πριν για οριζόντιες πολιτικές και κάθετες πολιτικές. Τις οριζόντιες τις ξέρουμε. Χρειαζόμαστε τις κάθετες πολιτικές. Επειδή δουλεύουμε λοιπόν, και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, ένα εξαιρετικά σύγχρονο πρόγραμμα για την επόμενη διακυβέρνηση, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το λέω αυτό, γιατί εντάσσονται πράγματα που αφορούν την πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τα οποία μέτρα έχουν άμεση, αν θέλετε, αποτύπωση, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς. Ανά μου, αν μου επιτρέψει, επειδή έχουμε κλείσει τη μία μισή ώρα, πηγαίνω στο παραμύθι. Θέλω να ρωτήσω, νομίζω ήταν δύο φορές. Εγώ θα κάνω δύο σύντομες. Πρώτα η Άννα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Και σύντομες. Επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος πραγματικά θεωρείται από τους πετυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν το Κινάλ μπορεί να είναι στρατηγικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορεί, γιατί και κάποιοι άνθρωποι που ήταν μέσα από το Κινάλ και που έχουν κάποιες σχέσεις, προτιμούν τον εαυτό τους να το βλέπουν στο κάδρο της αριστεράς από ότι στο κάδρο της δεξιάς. Όμως αυτή η ιστορία με τις συγκεντρώσεις φέρνει το Κινάλ πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η εκτίμησή σας, αλλά αυτό τέλος πάντων συζητείται πάρα πολύ έντονα. Και υπήρξαν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις
και μέσα στο χώρο του Κινάλ. Ήταν μία ένδειξη. Ήταν μία ένδειξη. Και κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως μπορεί να βρεθούν και εκτός. Θέλω να ρωτήσω, αν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα με κάποιους ανθρώπους που βλέπουν τον εαυτό τους προς τα αριστερά, είσαστε έτοιμοι να συνεργαστείτε, όχι ως μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά ως ομάδα. Κάποιους ακόμη ανθρώπους. Λοιπόν, με από κάποιους αυτό ακόμη. Το... Η συγχωρεμένη γιαγιά πάντα στο χωριό όταν πήγαινα μου λέει βγάλε τα παπούτσια σου απ' έξω. Άρα λοιπόν στο χωριό πήγαινα με όρους γιαγιάς. Κάποιος θέτει τους όρους. Εγώ πρόσεχα, αυτή με πρόσεχε, ο μικρός ήμουν εγώ. Εσύ πήγαινε σπίτι της όμως, αυτό μας λες. Ο μικρός ήμουν εγώ, ο μικρός είναι το κοινάλ. Να συμφωνήσουμε και να συζητήσουμε. Με όλους, θέλετε την ειλικρίνειά μου. Όχι. Με μερικούς. Με κάποιους. Πώς θα γίνει η κουβέντα, με ιδιωτικούς όρους. Όχι. Με προγραμματικούς όρους. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο κοινάλ οι οποίοι είναι αριστεροί άνθρωποι. Μη βγουν ιδιωτικοί σε δύο χρόνια και τους μάθουμε αργότερα, γιατί βγαίνουν και τέτοια. Είναι αριστεροί άνθρωποι. Ναι. Με αυτούς να συνεργαστούμε προγραμματικά και πιστέψτε με ότι θα το κάνουμε, γιατί η κατάσταση πάει εκεί. Πάει το κοινάλ στις επόμενες. Εάν τώρα το κοινάλ μου λέτε ότι ψήφισε αυτόν τον νόμο. Θα το ψηφίσει. Επί της αρχής έχουν επίσης. Είναι εγκλωβισμένο στη μοίρα του. Όπως είναι εγκλωβισμένος ο κάβρος πολλές φορές ένα. Δείτε ένα κάβρο γύρω-γύρω γυρίζει, δεν πάει πουθενά. Και το κάνει αυτό κυρίως προδίδοντας την ιστορία του. Προδίδει την ιστορία. Δεν την προδίδει όμως τυχαία. Πιστεύετε, δεν το ξέρει ότι την προδίδει. Την προδίδει για λόγους. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος που προδίδει την ιστορία αυτή τη στιγμή το κοινάλ, για την οποία προδοσία δεν συμφωνούν σημαντικά στελέχη μέσα στο κοινάλ και βουλευτές του κοινάλ του σημερινού, είναι ο εξής λόγος. Ότι ξέροντας ότι όποια κοινωνική αντίδραση βγει στον δρόμο, εκφραστεί στον δρόμο, και ξέροντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τέτοιο κόμμα, το κοινάλ έχει πάρα πολλά χρόνια να βγει στον δρόμο. Έχει πολλά χρόνια να κινητοποιηθεί και νομίζω έχει πολιτική αρθρίτιδα. Έχει πολιτική αρθρίτιδα το κοινάλ. Δεν μπορεί πια να βγει στους δρόμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει να βγει στους δρόμους. Φοβάται λοιπόν το κοινάλ πως οποιαδήποτε αντίδραση κοινωνική η οποία θα εκφραστεί και θα αποτυπωθεί μέσω μιας πορείας, διαδήλωσης, αντίδρασης κτλ. Θα έχει ως κύριο ωφελούμενο τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι λάθος που κάνει το κοινάλ. Και σε αυτό κάνει λάθος. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα είναι κοντά στα κοινωνικά προβλήματα θα ωφεληθεί. Αλλά εδώ το κοινάλ δεν βάζει στη γαριά το δημόσιο όφελος. Και το όφελος που η παράδοση του ΠΑΣΟΚ, η παράδοση του ΠΑΣΟΚ, παλαιποτέ πραγματικά. Με σεβασμό κάποτε υπηρετούσε. Mm-hmm. Κάποτε υπηρετούσε. Με άλλες ισορροπίες. Αρκεί η κυρία Γεμαντά να καταλάβει ένα πράγμα. Δεν θέλω ποτέ να πιστεύω ότι επιφυλάσσει τον εαυτό της να γίνει χειρότερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τον Κώστα Σιμίτη. Εάν αυτό το επιφυλάσσει τον εαυτό της, νομίζω αδικεί και τον εαυτό της και την ιστορία της. Αλλά και ο εαυτός και η ιστορία της είναι δική της. Δύο ερωτήσεις μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα η Άννα. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είστε από το Μέρα 25? Και πόσο κοντά ή πόσο μακριά είστε από το κομμάτι της λαϊκής ενότητας που κάποτε ήταν στενότατη σύντροφη και πλέον ναι. Είναι κάπου αλλού. Κοιτάξτε, θα σας φανεί παράξενο ότι θα σας μεταφέρω την προσωπική μου άποψη. Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν στελέχη. Και να κλείσουμε παρακαλώ και εγώ μετά, γιατί σας κουράσαμε. Υπάρχουν μέλη της ΛΑΕ, τα οποία έρχονται πιο κοντά με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Πέρασε η εποχή λοιπόν εκείνη του χωρισμού. Έχουν σκεφτεί πάρα πολλοί άνθρωποι πάρα πολλά πράγματα, έχουν δει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μιλάω για την ηγετική ομάδα της ΛΕ, μιλάω όμως για ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν ΛΕ και βλέπουν τα πράγματα και βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως τη μοναδική ευκαιρία εκπροσώπησης του δημοκρατικού κόσμου. Και νομίζω ότι έχουν την οριμότητα αυτοί οι άνθρωποι να εντάξουν τον εαυτό τους σε αυτό το κομμάτι και να πούνε ότι εδώ δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Για το Μέρα 25 θεωρώ ότι μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις. Όταν σας είπα το συμφέρον της χώρας αποτυπωθεί, όταν αποτυπώσουμε και οι δυο μας τι ακριβώς εννοούμε, για να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό και να βοηθήσουμε τη χώρα απέναντι σε μια δεξιά η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ήδη. Προγραμματικά πάντα λοιπόν, έτσι. Πάντοτε η λέξη προγραμματικά είναι δεν εκεί σε κάποια διαφορά. Δεν έχει σημασία τα πρόσωπα, καμία σημασία. Ναι. Σήμερα εγώ εκφράσω κάτι άλλο, ξέρετε κύριε Πετρόπουλε, κυρία Στεργίου, πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάω να είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ούτε η παρουσία του Γιάννη του Βαρουφάκη με την ιστορία αυτή. Μετά από μια μισή ώρα κάτι άλλο, σήμερα θα έπαιρνα να ήμουν ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε η παρουσία του Γιάννη του Βαρουφάκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έφυγε όπως έφυγε. Έχοντας αυτή τη θέση και έφυγε όπως έφυγε. Ούτε αυτή η παρουσία μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας, αν υπάρξουν κάποιες κινήσεις. Νομίζω ότι εκείνο που λέτε και δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά. Ποιος έχει πει για το ωραίο τραγούδι που λέει ότι δεν υπάρχουν δύο στον δρόμο μας.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αντίο. Κλασική πολιτική απόφαση. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο των. Ναι. Μπορεί και να έπρεπε βέβαια σε όλη την πολιτική να υπάρχουν αντίο, αλλά. Συνήθως δεν υπάρχουν αντίο με την έννοια ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν πράγματα, μπορούν να συνεπάρξουν, μπορούν πάντα. Μιλάμε για πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι βάζουν πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας και όχι το δικό τους. Και βεβαίως και το δικό τους μόνο το βάζουν, αλλά και πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας. Μια τέτοια συνεργασία ευρύτερων αριστερών πολιτικών, προοδευτικών, δημοκρατικών δυνάμεων στη χώρα θα έβαζε πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να δω πολλούς ανθρώπους. Ένα λεπτό, να γιατί αυτό πρέπει να το ρωτήσω. Ναι. Υπήρξε μια συνέντευξη τύπου του Πάνου του Καμένου, ο οποίος υπήρξε εταίρος για πολύ καιρό. Ο ίδιος μας είπε κάποια στιγμή μετά το τέλος της συνέντευξης. Στο τέλος της συνέντευξης τύπου μας είπε ότι που και εγώ μιλάει με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή ο Πάνος Καμένος στο κόμμα των Ανέλη είναι εκτός Βουλής. Αλλά δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο κατέβει στο πολιτικό στίβο για να. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Λοιπόν, δεν απαντάω για τον κύριο. Λοιπόν, εάν το πρόγραμμα είναι αντινεοφιλελεύθερο, εάν οι προτάσεις για τις οποίες είναι έτοιμος ο καθένας να παλέψει έχουν να κάνουν με το εισόδημα, τη νέα πορεία της χώρας, τον αγώνα της πάντα απέναντι στα συμφέροντα, δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο αγώνας, κύριε Στεργίου. Απλά δεν τον υπηρετούμε όλοι αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα οι οποίες αποτέλεσαν αυτή καθ' αυτή τη διαφορά, πόσο μάλλον να την υπηρετούσαν. Αν λοιπόν οι δυνάμεις οι οποίες βλέπουν τον εαυτό τους απέναντι ή ισχυρό ακόμα για να πολεμήσουν τη διαφορά, γιατί η πολιτική αυτό είναι, δεν είναι μόνο παράγω πολιτική με την έννοια, παράγω νομοσχέδια, είναι ότι στέκομαι στεναρά απέναντι σε οποιοδήποτε επιβουλεύεται το δημόσιο συμφέρον. Και τον καταγγέλλω και τον εμφανίζω και τον πολεμώ συνέχεια. Αυτός ο αγώνας είναι σαν τους ανεμόμυλους του. Έτσι, τον Κιχώτη. Δεν σταματάνε ποτέ να γυρνάνε. Τα συμφέροντα δεν σταματάνε ποτέ να γυρνάνε, είναι σε κάθε αυλή. Εξαρτάται λοιπόν από τον καθένα πώς το βλέπει, από ποια πλευρά της ιστορίας είναι, από ποια πλευρά της δικής του εντυμότητας είναι, της δικής του μάλλον ιστορίας είναι, και με πόση εντυμότητα αντιμετωπίζει τα καθημερινά συμφέροντα τα οποία μεγαλώνουν, αυξάνονται, μικρώνουν. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ. Χώρο για τα συμφέροντα του μεγάλου κομματιού του κόσμου. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει για διάσπαση στο συνέδριό του, μου λέτε. Όχι. Όχι, όχι. Και θα σας πω κάτι. Γιατί αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω να μην το πω και να κλείσουμε αυτό, μην σας κουράζω. Ότι προφανώς η δυσαρέσκεια του κόσμου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υφέρπουσα, αυτή τη στιγμή είναι στα ποτάμια τα οποία κυλάνε από κάτω μας και δεν παίρνουμε χαμπάρι παρά μόνο κάτω στον όχθο που βγαίνει στη θάλασσα, υπάρχει αντίδραση του κόσμου που δεν βοηθήθηκε οικονομικά, που δεν βρήκε δουλειά, που δεν. Αυτά τα δεν όλα θα μαζευτούν και θα γίνουν ένα μεγάλο δεν που στο τέλος θα επιλέξει που θα πάει και ίσως αλλάξει την πολιτική ιστορία. Πολύ πιο σύντομα, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, από ότι κάποιοι σχεδιάζουν, κάποιοι περιμένουν, κάποιοι ελπίζουν, κάποιοι σκέφτονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Βέτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ανέδυνα μία επικεφαλίδα δημοσιογραφική στην πολύ ωραία κουβέντα. Θα έλεγα, Δημήτρης Βέτας, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Ναι. Την κράτησα αυτή την πρόταση δημοσιογραφικά, μου άρεσε. Και επειδή συνήθως αρθρογραφούμε πάνω σε τέτοιες συνεντεύξεις. Νομίζω ότι λέει ο Πατριώτης μου, ο Γιώργος Τσαλίκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι τραγούδι του Γιώργου Τσαλίκη. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βέτας ήταν μαζί μας από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Άννα Στεργίου, δημοσιογράφος μαζί μου, κοινοβουλευτικού μαζί μου. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.